Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Φιλαράζε και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευση. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζει στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα. Αύριο ο Ερντογάν θα πάει στην Κομοτηνή και θα τον υποδεχθούν σαν ήρωα, λέει, εκεί πέρα. Γιατρέ, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Χιριτίδη. Καλημέρα, σου, Έλεν. Καλημέρα, γιαγιά. Καληνύχτα Παρασκευούλα και φρόνημα, το θυμάσαι. Καληνύχτα Τζον Μπόι. Πού θα πάει ο Ερντογάν? Θα πάει στη Κομοτηνή. Μαγκιά του. Μαγκιά του. Μπορεί, ρε φίλε, μπορεί να κάνει αυτά. Το χρήμα μετράει και η δύναμη. Έχει στρατό. Τι θα τον αντιμετωπίσει? Χρήμα, ρε φίλε, υπάρχει. Καλά και λίγα. Έτσι είναι, ρε. Χρήμα. Έχει τη δύναμη. Αυτό πάντως που έχει γίνει είναι μια χείρα φιλίας που τίνει να πούμε. Ποιο ρε τίνει χείρα φιλίας? Η Τουρκία στην Ελλάδα. Και πότε μάλιστα έγινε αυτό? Που αμφισβητεί τη συνθήκη τη Λοζάνη, αυτή είναι η χειραφιλία. Δεν άκουσε τι είπε, εφθαρσό σήμερα. Ναι. Τα βατζιλίκι πούλησε, ρε. Λες. Δεν πούλησε τα βατζιλίκι μέσα στην Αθήνα, ρε, άμα γουστάρετε. Και έτσι είμαι εγώ. Εγώ ξέρω πάντως ότι ο Γερμίλ Γελτζίλ, πώς το λένε αυτόν. Ποιο Γερμίλ? Ήρθε στο Χαριλάου, είδε τις εγκαταστάσεις, είδε τη φτώχεια, είδε την εξαθλίωση. Κοψοχρονιά θα την πάρω. 9.55 καιρό μήνυμα 54.340 να δώσουμε τον Άρη στους Τούρκους. Γιατί να μην το δώσουμε? Ρωτάω. Γιατί, γιατί όταν ήταν να πάρει το Πανθρακικό μια τουρκική εταιρεία, είχαν ξεσηκωθεί τότε κάτι ευπατρίδες τύπου Χατζηνικολάου και κάτι κλάδι. Να σε πάρουν αυτό το Πανθρακικό τότε. Ναι. Ευπρόσδεκτο το χρήμα. Σαν Αριανός πώς το
Εγώ σαν Αργιανός το βλέπω ευπρόσδεκτο και κίνηση επενδυτική. Μ' αρέσει που είσαι και ευπατρίδης. Τι ευπατρίδης είμαι, αλλά δεν είμαι χαζός. Α! Ευπατρίδης είμαι. Ποιος είπε ότι είμαι χαζός, δεν κατάλαβα. Το ευπατριδιλίκι τι μεταείσαι εμένα αυτή τη στιγμή. Περιμένω το Super 3 βγάλει μια ανακοίνωση να πούμε. Τι θα σε βγάλει το Super 3, το Super 3 θα σε βγάλει. Σωστή ανακοίνωση. Ξέρω εγώ δεν σου πάει. Εφτά και καλά να έρθείτε και τέτοιο και αλλιώς. Ζητάνε να. Τι. Ζητάνε οι Τουρκαλάδες να εκμεταλλευτούν βέβαια και το. Να τα εκμεταλλευτούν όλα. Άμα τα χώσουν και τα πάρουν καλά. Γι' αυτό λέω. Άμα σε κάνουν η ομάδα σωστή και εκμεταλλευτούν σε business plan έχουν σωστό. Ναι. Και μπουτίκ και καφετέρες και το γήπεδο. Γιατί. Δεν κατάλαβα. Ναι. Εκεί πέρα στη City που γράφει Fly Emirates και τέτοια οι πετρελοπηγές. Ναι. Δεν κατάλαβα. Ναι. Τι δεν κατάλαβα. City. Πολύ ωραία. Eight Hat λέει, Airways. Ναι. Δεν κατάλαβα, Αζερμπαϊτζάν. Ναι. Η Αζέρι, την Ατλέτικο δεν την πήραν. Ναι. Άρα όλα είναι τα λεφτά. Όλα είναι λεφτά. Ναι, άρα και τι με βρίζετε εμένα. Ποιος έβρισε εσένα. Που είμαι διεθνιστής άνθρωπος. Δεν σε έβρισε κανένα. Εσείς δηλαδή που θέλετε το Στούρκο στο σκανάρι. Δεν είστε διεθνιστές. Όχι, δεν είμαστε διεθνιστές. Διότι εσύ είσαι ένα μόνιμα αντί. Ένα όχι. Σαν του κομμουνιστή είσαι. Ένα όχι, αλλά δεν ξέρεις γιατί όχι. Είμαι υπέρ, παιδί μου. Τι υπέρ. Αλλά. Ας πούμε, οι Αργιανοί, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Στις τάξεις των οπαδών του Άρη δεν υπάρχουν οι Χρυσαυγίτες, δεν υπάρχουν ακροδεξιά στοιχεία. Δεν φυσικά υπάρχουν. Και υπάρχουν. Τι λένε, ναι, στους Τούρκους. Γιατί τι είναι οι Τούρκοι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, Χρυσαυγίτης Αργιανός που λέει έξω οι ξένοι, μέσα οι Τούρκοι, ας πούμε. Όχι, λάθος κάνεις. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Γιατρέ, βοήθαμε. Κάνεις πολύ μεγάλο. Βοήθα, γιατρέ, βοήθα. Η Χρυσή Αυγή είναι πολιτικό κόμμα. Ναι. Άλλο ιδεολογία, άλλο πολιτικό κόμμα και άλλο τα λεγόμενα και άλλα με το πράτο τι κάνω. Δηλαδή αύριο αν έρθει η Χρυσή Αυγή ένας Τούρκος και τη χρηματοδοτήσει, τι θα πει η Χρυσή Αυγή. Συγγνώμη ρε φίλε, εγώ στο εξήγησα μέχρι και. Να καταλάβω, να γίνω κατανοητό. Το εξήγησα εγώ. Ήμουν μέλος της Χρυσής Αυγής για 5 μήνες. Λέω θα γραφτώ αφού αντιπροσωπεύεται αυτό που είπατε. Προ ξύλου στη Βουλή. Ναι. Έφτασε, μπήκε η Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Είπαν παιδιά, θέλουμε να μπούμε μέσα. Να βαρέσουμε κάτι κουστούμάκιδες που τα έχουν φάει όλα. Ναι, παιδιά, την ψήφου μου θα τη ρίξω και θα στηρίξω. Την άλλη μέρα όμως, μετά από μια εβδομάδα, μπήκατε και δεν κάνετε αυτό που είπατε, παιδιά, ξεγράφουμε τέλος. Τέλος, δεν θέλω να ακούσω. Σώσαμε, γιατρέ. Γιατί ήθελα παντελονά τους ανθρώπους. Δεν ένες. Το κάνανε. Τι μας ένεσαι, γιατρέ. Επλέον δεν πιστεύω κανέναν. Τι να κάνουμε. Δικαιωνόμαστε για το διεθνισμό μας. Γιατρέ. Το κεφάλαιο δεν έχει αυτό τα. Είμαστε λογικοί άνθρωποι εμείς. Οι πατριδολάγνοι, οι μακεδονομάχοι και οι αυτοί. Όλα αυτά έχουν ξεπεραστεί. Τουρκοτιμόρος. Και το μακεδονομαχηλίκι. Ναι. Πρέπει να έχεις από πίσω χορηγό για να γίνει. Α. Τι του. Α, μόνο έτσι. Α. Βγαίνει και κάτω μεγαλέξτερο, βγαίνει και δυο. Σέλφι με την ασπίδα στο χέρι. Ραπτόπουλε. Αν ήμουν πρόεδρος της Δημοκρατίας και ερχόταν ο Τούρκος να μου ζητάει τόσα πράγματα μέσα στη χώρα μου, θα τον κλωτσούσα. Σιγά σιγά. Αν είσαι Αργιανός, φίλε, πρόσεχε τι γράφεις. Σιγά. Να έχεις υπόψη σου. Να έχεις. Με τι προσόντα θα τον κλωτσούσες ό,τι ζητούσε μέσα στη χώρα σου. Ναι. Καταρχήν για να πεις. Όπως κλώτησε ο Λεωνίδας το Ξέρξη, λέει. Ο Λεωνίδας είχε φόδα και κλώτησε το Ξέρξη. Γιατί από πίσω είχε ένα λαό που δεν μας δώσε τίποτα. Εμείς τι έχουμε από πίσω. Λεφτά. Λαό. Τι έχουμε. Μαο Μαο έχουμε που ήρθαν από το Πακιστάν. Εδώ για 10 χρόνια γίνεται η ιστορία. Δεν έχεις Έλληνες πίσω, φίλε. Στην Κομωτινίκη, έτσι. Οι οπαδοί του Άρη, ας πάνε εκεί να πούνε τον Ερντογάν. Φίλοι είμαστε. Γιατί να πάνε οι οπαδοί του Άρη. Τι δουλειά έχουν οι οπαδοί του Άρη να πάνε. Ναι. Υπάρχουν οπαδοί του Άρη στην Κομωτινή. Γιατί υπάρχουν οπαδοί της Ξάνθης στην Κουμωτινή. Δίπλα είναι. Πιθανότερο είναι. Δεν είναι πιθανότερο. Βάζει στοίχημα τώρα. Βάζει στοίχημα. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με προγνωστικά. Μου στέλνει ο κομμουνιστής ένα μήνυμα. Και μου λέει τι προβλέπεις και τι κάνεις. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όσοι πιστεύουν ότι το ΜΑΤΣ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός είναι επικίνδυνο, καλά κάνουν και το πιστεύουν. Και εγώ πιστεύω ο κάθε Παναθηναϊκός που όταν του βγαίνει η ψυχή και θα έρθει να παίξει στα ίσια. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός στην Τούμπα θα έρθει να παίξει τα ίσια. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την Κέρκυρα, έπαιξε με τα Γιάννα, έπαιξε με τον Ατρόμητο. Έπαιξε. Έπαιξε με την Ξάνθη στην Ξάνθη. Ο Παναθηναϊκός θα έρθει να παίξει τα ίσια. Πρέπει να το θεωρήσω εγώ το αποτέλεσμα σίγουρο. Όχι βέβαια. Λοιπόν, πιθανολογώ ότι θα υπάρχει μια αντίσταση. Τι έχει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός από όλη αυτή την ιστορία. Την κατηγορία. Πέρα από την κατηγορία, νομίζω ότι είναι ένα καινούριο συμβόλαιο. Είμαστε κοντά στη μεταγραφική περίοδο. Έχει αξιόλογο ρόστερ ο Παναθηναϊκός. Πολλές ομάδες αυτή τη στιγμή ψάχνουν κάποιες επιλογές. Νομίζω κάθε ποδοσφαιριστής έχει αυτό το κίνητρο. Η μία πλευρά. Ο Μολέδο και ο Χουλτ θα παίξουνε. Αγνώ. Και αν θα παίξουνε, πώς θα παίξουνε. Λοιπόν, γιατί είναι μεταγραφική στόχη του ΠΑΟΚ αυτή. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Πιστεύω ότι ο διαιτητής στο πειθαρχικό θα παίξει ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει με 2-0. Γνωρίζει τον διαιτητή. Ναι. Από Φίλια Ένωση. Ναι. Με Λακαρνανία, Φιλιαράς. Ναι, έτσι.
Μπράβο στον κύριο Σαββίδη που εξασφαλίζει Παπαδόπουλο στο Πανετολικό Ολυμπιακό. Μπράβο. Θεσσαλονικιό διαιτητή. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Σε αυτό το κομμάτι η ομάδα του ΠΑΟΚ πάει εξαίσια. Έτσι. Από σωστά. Ύστερα, ναι. Θα χρειαστούν και άλλα πράγματα. Όπως. Σίγουρα να βελτιωθεί η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, να βρει μια ομοιογένεια, να βρει μια καλή ενδεκάδα. Επανέρχεται ο Μαουαρίσιο στο 4-4-1-1. Ο Μαουαρίσιο θα παίξει με τον Γκανία, ο οποίο ήταν καλό στην Ξάνθη. Αριστερά μπορεί να παίξει ο Βιερίνια, μπορεί να παίξει ο Κρέσπο, δεν το ξέρουμε ακόμα. Ο ποιο θα είναι μεθαύριο, ο Λέοβατ. Όχι, ο Λέοβατ τελείωσε από τον ΠΑΟΚ. Πάει τελείωσε. Ποιο θα παίξει, Δελιγιανίδη. Όχι, ο Δελιγιανίδη δεν πρόκειται να παίξει ποτέ στον ΠΑΟΚ. Ή ο Βιερίνια θα παίξει, ή ο Δέσπολο. Ή ο Κρέσπο. Ναι. Κώστα, η τριάδα μπροστά δεν πιστεύω να χαλάσει. Η τριάδα είναι κουλούρι. Δεν πιστεύω να χαλάσει. Λιμιό, δεν πιστεύω να χαλάσει. Πέλκα. Τετράδα μάλλον. Πέλκα 9-10. Δεκάρι πε. Πίσω το φόρ. Κοντά στο φορ. 4-4-1-1. 70% φορ, 30% δεκάρι. Ωραία. Εντάξει. Τα δύο χαφ. Μαουαρίσιο, οχτάρο, δέκαρο και εξάριο Κάνια. Ο Τσίμηρο εκτός. Ο Τσίμηρο θα τον φάνε, ναι. Δεν πιστεύω να βάλει Τσίμηρο γιατί θα ο Κάνια είναι, είναι αργό. Ο Κρέσπο που θα παίξει ω back. Βαρέλα και Μαλεζά. Μαλεζά, ε. Ποιο ήταν. Και δεξιά, Μάτο. Δεξιά, ο Μάτο. Πού είχε να παίξει ο Κρέσπο αριστερό back. Δηλαδή... 2-0 ο Πάοκ τον Παναθηναϊκό με πειθαρχικό υπέρ του Πάοκ. Ναι. Θα πέσουν κάτι κλωτσίες κάτι αυτά. Ναι, ναι. Βλέπω να βοηθάει και ο διαιτητής. Εντάξει, κοίταξε, σε μάτς που θα παίξει αντίπαλο στα ίσια, πρέπει να βοηθήσει λίγο και ο διαιτητής. Μα γιατί να βοηθήσει, ρε. Η ομάδα... μην δεν βοηθήσει. Μένα μου αρέσει η τετράδα γιατί που. Να μην δεν βοηθήσει. Η τετράδα μπροστά που έχει ο Πάοκ είναι πολύ γρήγορη τώρα με Λιμιό και Πέλκα. Να ξέρει. Ναι. Να ξέρει, δεν χρειάζεται καν να βοηθήσει εκεί πέρα. Εντάξει. Αν βοηθήσει κανένα στη μέλλον, λίγο κανένα φρούτ να κάνει παραπέρα για τον λίγο αέρα. Λίγο κοντή είναι η ομάδα. Δεν... νομίζω ότι μια χαρά είναι. Είναι λίγο κοντή. Όχι, όχι, δεν είναι κοντή. Έχει θέμα στα στημένα αυτά. Εντάξει. Άρα δεν μπορεί να κάνει μνήμη ο Παναθηναϊκό θα παίξει με τον Κολομπέτσιο πάλι δεξιμπακ. Ναι. Εκεί είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Πρόβλημα έχει. Και μπορεί ο Πάοκ να χτυπήσει από εκεί. Λογικά θα υπερφορτώσει τη συγκεκριμένη πτέρυγα. Θα ρίξει όσο μπορεί περισσότερο παίχτε πάνω στο συγκεκριμένο. Για πολλού και διάφορου λόγου. Ναι. Τώρα το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει. Έχουμε πολύ πιο σημαντικά παιχνίδια. Άσο με 2-3 γκολ, άντερ 2-0, τέλος. Λοιπόν, Ελλάδα. Καλησπέρα στην παρέα, λέει ο Παύλος από την Δαρδανελίων. Να είσαι πρόεδρος οποιασδήποτε χώρας και μόλις κατεβαίνεις από το αεροπλάνο να βλέπεις τον πολιτικό γκούφι Νίκο Κοτζιά. Τελικά και οι πολιτικοί παίρνουν χαρτάκι. Βλέπε, λέει Ερντογάν Προκόπη. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Μην βγει κανένα Αριανός και μου πει τίποτα για. Τον πρωθυπουργό που είναι αυτό και θα περάσει στην Κομωτινή και τα λοιπά. Λοιπόν, τσιμουδιά, να πάρουν οι Τούρκοι τον Άρη, να λιγδώσει το εντεράκι σας γιατί δεν σας βλέπω καλά. Έχει στεγνώσει το λαρύγγι του Καρυπίδη. Αυτό πες το ξανά. Έχει στεγνώσει το λαρύγγι του Καρυπίδη. Τελειώσαμε. 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 Λιδεή βαράει τις πόρτες, ο Τε βαράει τις πόρτες. Ο Ουθ, πώς το λένε. Ο Ιθ, πώς τα λένε. Ειάθ, ναι. Βαράει τις πόρτες. Εδώ και πολύ καιρό βαράνε, έτσι. Ο Ψηφίδης έχει ιδέες, αλλά δεν έχει λεφτά. Είναι ρευστό, ναι. 9.55 και ενώ μείνω 54.340 να πάρουν οι Τούρκοι τον Άρη. Να τον πάρουν δύο φορές. Να τον πάρουν. Καλοί Τούρκοι όμως, όχι Αλαντζή. Αν έχουν καλές προθέσεις οι άνθρωποι και θέλουν να επενδύσουν σοβαρά στην Ελλάδα, γιατί όχι. Είναι ένα μήνυμα μαζί με τον Ερκοντάγκ. Ερκοντάγκ. Ότι τίνω χείρα φιλία στην Ελλάδα και γιατί έχουμε να χωρίσουμε τίποτα και είμαστε ενωτικοί και ο κουμπάρας μου Καραμαλής πει ο κουμπάρας θα το δει. Μπα, δύσκολα να πάει. Ο κουμπάρας, για. Δύσκολα να πάει. Τρώει ακόμα αυτός. Ο κουμπάρος. Τρώει, Κουστάκης. Λοιπόν, είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Ναι. Οι Παοξίδες βέβαια δεν το βλέπουμε καλό μάτι. Γιατί λέει οι Αριανοί να πάρουν το Τούρκο και γιατί είναι το σύνθημα να λέει εκεί και τα λοιπά. Βέβαια και αυτοί πήρανε από Ρωσία το εξωτερικό επενδυτή. Πήραν οξυγόνο. Πήραν οξυγόνο. Καλό. Άρα θα είναι Τούρκος στον Άρη, Ρώσος στον ΠΑΟΚ. Στην Καλαμαριά, Αμερικάνο, Έλληνα. Σιγά είναι Αμερικάνο. Ο κύριος Άλεξ Κάλλας. Ο Κάλλας. Ο Κάλλας είναι Έλλην. Καταρχήν να είναι πω Έλλην. Κάτι γιατί με. Κάλλας τι, Καλατζίδης. Κάλλας. Εντάξει. Να δώσει χαρακτήρα στο Δημήτρη Καλατζίδη για την πολύ καλή εμφάνιση του Απόλλωνα μέσα στα Τρίκαλα και το καλό αποτέλεσμα. Πήγε καλά. Με κακές συνθήκες. Ναι. Όταν με απώλειες, με τραυματισμούς, με το Λεντούλη να βγαίνει έξω τραυματίας. Εγώ βλέπω και τα καλά και τα άσχημα ναι. Και λέω ότι η ομάδα του Απόλλωνα έκανε ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Ναι. Μάλιστα. Γιατί η ομάδα του Απόλλωνα να πάει για να ανέβει για να σωθεί. Να σωθεί. Μπράβο. Το έχω ξαναπεί. Το έχω ξανακούσει και αυτό ξαναρωτάω. Για φέτος. Επίτηδες. Να σωθεί και να μπει μέσα οικονομικά. Ωραία. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος του Απόλλωνα. Γιατί να πέσει μέσα, γιατί να μπει μέσα οικονομικά. Ξέρεις, καμιά φορά βλέπω το ρόστερ δεν είναι τόσο υπέρβαρο οικονομικά, αλλά είναι το περσινό της ΓΑΜΑ Εθνικής. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ξεχύλωσε. Ναι. Δεν έκανε υπερβάσεις. Γιατί ξέρεις, οι θέσεις είναι δύο, η μία είναι ήδη κατηλημένη. Εγώ το έχω πει, ο Άρης είναι ήδη άλλη Σούπερ Λίγκα.
ψάξει το δεύτερο. Οπότε μια καλή πορεία για τον Απόλλωνα, έτσι. Να εξασφαλίσει πιο γρήγορα γίνεται η σωτηρία. Ξέρεις τι κακό βλέπω στον Απόλλωνα. Δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο. Όχι. Ότι αν πούμε ότι δεν ανεβαίνει η κατηγορία φέτος και σώνεται, βγαίνει πέμπτος. Μια χαρά η πορεία. Τέταρτος και τέλπα, ωραία. Με το ρόστερ του να έχει σε ηλικία αρκετά μεγάλους ποδοσφαιριστάς. Θα την κατασταθεί. Περίμενε, άλλο θέλω να πω. Αν εξαιρέσει το γιο του Καλαϊτζίδη που είναι 25-26 χρονών και δεν είναι για να κάνει. Χασομέρι. Ναι. Δεν έχει νέα παιδιά. Δεν έχει νέα παιδιά. Όχι ιδιαίτερα πολλά. Ναι. Που σημαίνει ότι αν η Καλαμαριά του χρόνου θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, δεν μπορεί να κάνει κανένα δυο πωλήσει. Α πάρει τον κύριο Μυροφορίδη. Θα φύγει από τον Άρη. Θα φύγει από τον Άρη. Δεν αλφαθηνική διακάση. Σκέψει τώρα συνεργασία. Δεν είναι για αλφαθηνική, είναι για στη Football League Μάγο. Τι συνεργασία. Σκέψει τώρα συνεργασία Καλαϊτζίδη Μυροφορίδη. Θα πλακωθούν στο ξύλο. Δύσκολα είσαι. Θέλω να το δω αυτό. Να υλοποιείται. Ε? Βάλει το δάσκαλο του κλείσει ρινγκ. Από τώρα. Να βάλουμε και εισιτήρια. Είναι επικίνδυνο. Είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε. Καλά, είναι επικίνδυνο. Ο άλλο είναι γομάρι. Θα έχουμε μεγάλο μάτι. Μεγάλο μάτι. Τι παιδιά. Ποιο θα στήσει την ομάδα. Ναι. Ποιο θα τη στήσει. Πιστεύεις ότι ο Καλατζίδης σαν προπονητής που είναι αρκετά καλός για μένα με όλα τα δογματικά τα 4-4-2 και τις αντιθέσεις που είναι πάνω από την ομάδα και τα λοιπά στην τακτική είναι πολύ καλός με ένα Μυροφορίδη από δίπλα και με τον Γκάλας από πάνω να είναι ας πούμε οικονομικός. Βγαίνει τον επόμενο χρόνο. Ναι. Βγαίνει, ναι. Θέλει και λεφτά όμως λίγα παραπάνω. Κάντε τώρα πίσω του Καλατζίδη να συνεργαστεί με τον Μυροφορίδη. Γιατί νομίζω ότι ο κύριος Μυροφορίδης θα ξεπεράσει πάνω από χρόνο τη συνεργασία του με τον Άρη, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Κάτσε να δούμε. Κάτσε να δούμε. Δεν ξέρουμε ο Καλατζίδης στον εισαγγελέα ποια ονόματα είπε. Λέμε εμείς για Καλατζίδη και Μυροφορίδη. Είπε. Πότε το καλέσανε. Το κάλεσε μια κυρία εκεί. Πώς εισαγγελέα γυναίκα. Ναι. Αυτό τώρα κακό είναι που πήγε ο Καλατζίδη στη γυναίκα. Τι είπε. Εισαγγελέα γυναίκα τώρα, δείτε το Καλατζίδη εκεί πέρα. Oh. Μπαίνει ο Ρόμπιν Βίλιαμς μέσα, ευγενής, Μπομιβέρ, ωραίος. Ωραία, κάθεται εκεί. Και αρχίζει και τη εξηγεί τώρα τη γυναίκα, περιστημένων αγώνων κτλ. Τι είχα πάρει τώρα να κάνει εισαγγελέα τώρα η γυναίκα, περιστημένων αγώνων. Απαράδεκτον. Πάρε, πέστε, όχι, γυναίκα, όχι γυναίκα, εισαγγελέα. Στην Αγία Μαϊστάιλ, Ροξ. Θα πα στον άντρα. Πού να συνονοηθεί τώρα ο Καλατζίδη με την εισαγγελέα τη γυναίκα. Ναι. Αν την πει τώρα την εισαγγελέα, ξέρει, πήγαμε με τα τροφάκια σε εκείνο το μάτζι. Πει, τι τροφάκια, τι είναι αυτά, από ποιο από το. Από το εστία του, από τον Μύρτο. Όχι, όχι. Τα ελληνικά του Καλατζίδη πολύ καλά. Αρχίζει εκεί, τα εκτιμώ και θεωρώ. Εκτιμώ και είδω. Κύριε εισαγγελέα και τα λοιπά. Ναι, πρέπει. Ναι, θα βρει άκρη. Πήγαμε με τι τούρτε και μα τι δώσανε πίσω. Μα είπαν είναι παγιάτικε. Όταν ακούσε μια έτσι συνέντευξη ραδιοφωνική, ο τρόπο ομιλία του. Το πόσο ωραία στημένος είναι ο λόγος του. Όταν βλέπεις ένα διαφορετικό, μια διχασμένη προσωπικότητα να μαλώνει με την κερκίδα εκεί στο Αιγίνιο, λες είναι η ίδια προσωπικότητα. Αποκλείεται. Ο Καλατζίδης είναι πολλά πράγματα μαζί. Δεν γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι. Είναι ένας τρυφερός σύζυγος. Ένας τοργικός πατέρας. Ένας καλός προπονητής. Ένας πολύ καλός χειριστής της ελληνικής γλώσσας. Ένας άνθρωπος ενωτικός στην οικογένεια. Ένας άνθρωπος που είναι πάνω από την ομάδα του, πάνω από τους παίκτες κτλ. Και ένας άνθρωπος που γίνεται αλέφαντος, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, φοβερό, ρε, ένα θέαμα μόνο. Το βερό. Είδα εγώ στο Αιγίνιο να συνομιλεί με την κερκίδα κάνα 15 λεπτό, 20 λεπτό. Το θέλω και αυτό στον προπονητή όμω. Ναι, το θέλω. Εμένα δεν μου άρεσε. Το θέλω. Εγώ αυτά με τον αλέφατο τα. Θέλει λίγο να είναι εντεψίζει. Άμα δεν είναι εντεψίζει. Νομίζω ότι είμαστε πλέον πολύ κοντά με το που θα γυρίσει χρονιά. Η 6 ή 7 Ιανουαρίου θα οριστεί το ματς Άρη Απόλλωνα στο Χαριλάου. Όχι, όχι. Είναι αυτό που λέμε. Όχι. Δεν χάνεται. Βάει, βάει. Πραγματικά δεν χάνεται. Θα είναι το highlight της Football League. Δεν χάνεται, όχι. Βάει, βάει. Λοιπόν, α, εκεί είδες. Είδα, ναι. Μεγάλη πρόκριση. 15 μέρες να παίζανε, γκολ δεν έπαιρνε σε αυτό το παιχνίδι. Αυτό είναι προς το τιμή της ΑΕΚ. Και δεν ζήτησε κάτι από το παιχνίδι. Το καλύτερο 3-5-2, 5-3-2 στο αμυντικό κομμάτι. Όσο υπάρχει μπακάκι. Αποτέλεσμα. Όσο υπάρχει μπακάκι. Το τρίτο στόπερ μπακάκι. Όσο υπάρχει μπακάκι, μπορεί να παίζει ό,τι σύστημα θες στην ΑΕΚ. Η έκπληξη για την ΑΕΚ δεν το περίμενα. Ήταν ο Γαλανόπουλος. Ο Γαλανόπουλος. Πήγε καλά σήμερα. Ο Γαλανόπουλος. Είχε απλό ρόλο, ρε. Όχι, δεν είχε δύσκολο. Απλό, ρόλο. Για μένα απλό δύσκολο. Ρόλο. Δεν μπορεί να καλύψει. Ναι, αλλά θα πούμε και κάτι άλλο. Ήταν επικό ο Σιμόες. Στο αμυντικό και του κομμάτι. Δεν είναι. Ο Σιμόες στο αμυντικό του κομμάτι ήταν πάρα πολύ καλό. Μπροστά όμω η πρώτη του πάση ήταν πάντα λαθεμένη. Ο Γαλανόπουλος επιθετικά δεν μπορεί να πάρει και πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Γι' αυτό το μάτς το 0-0 είναι πολύ. Φάση. Ο Λάζαρος παλεύει 60 λεπτά, πέφτει βιολογικά. Δεν αντέχει. Δεν αντέχει. Ναι. Κλωναρίδης είναι τρελός για δέσιμο. Έχει μια γρηγοράδα, αλλά άτακτος. Δηλαδή
σε ένα προπονητή με τακτική συνείδηση όπως είναι ο Χιμένεθ. Ο Λιβάγια έχει πολλούς ρόλους, είδε σήμερα ο Λιβάγια, πάλι. Ο Λιβάγια, ναι, μπράβο, συμπληρώνεις. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ναι, παιδιά, μην ασχολείστε με παρτρίδες και σημαίες και πατριωτιλίκη. Εν έτη 2017, όλα πολιτικά παιχνίδια από πίσω είναι. Γκαζάς από Γιάννενα. Γκάζα από Γιάννενα. Η μεγάλη Ακάρα συνεχίζει να κλείνει στόματα. Ψυχολογία στα ύψη και περηφάνεια για αυτή την ομάδα. Τάσος από τη Βέρεια. Τάσος. Λοιπόν, Τάσος. Ο Τάσος από τη Βέρεια. Έχεις να πεις κάτι άλλο? Νομίζω ότι για την είναι, ΑΕΚ. Είναι η πιο ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή. Τη βάζεις κάτω την ΑΕΚ εύκολα. Ναι, τη βάζεις. Ότι... Η ομάδα η οποία μένα μου αρέσει από το ελληνικό πρωτάθλημα πλην τη ΑΕΚ νομίζω ότι παίζει ακόμα καλύτερο ποδόσφαιρο είναι ο Ατρόμητος. Όταν δεν παίζει με τον ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να. Το μάτς με τον Πλατανιά. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτά που έκανε ο Βασιλακάκης, μια τον είχαμε στην ομάδα μας στην Ξάνθη, είναι απίστευτα. Αν ήταν σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα εκτός οδοδρομή του, θα λέγαμε για απίστευτο εκτελεστή, για ένα οχτάρι το οποίο κάνει πολλά καλά, πράγματα. Εντάξει. Μπράβο στο Θοδωρή το Βασιλακάκη που βρήκε κίνητρο στα 29 του να πάρει μεταγραφή σε μια ομάδα ίδιο κυβισμού με την Ξάνθη. Έχει όμως και ένα πολύ καλό μανσόν από πίσω. Εντάξει. Και να πω κάτι, ίσως ήταν του Πλατανιά σαν τρόπο. Και ο Μπουζούλατζη, δεν το λες μεγάλο χάφ. Για τον Γιαννιώτη θα πω πολλά πράγματα. Δηλαδή η απόκριση που κάνει στο πέναλτι είναι και δύσκολη και θεαματική και ουσιαστική. Και κάνει μια ακόμα καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο που κρατάει τον Ατρόμητο μέσα στο παιχνίδι. Ο Γιαννιώτη κάνει. Τα πιο ωραία παιχνίδια τη ελληνική. Ο Γιαννιώτη κάνει ένα λάθος. Προσπαθεί να γίνει θεαματικός, να δώσει θέαμα, κάνοντας εξόδους. Ναι, κάνοντας εξόδους που δεν είναι με το πιάσιμο της μπάλας αλλά με το διώξιμο της μπάλας και πολλές φορές τη διώχνει την μπάλα και ξαναδίνει. Πάντως επίπεδο, ναι. Ο ρεφλέξ είναι ο καλύτερος. Είναι αποτελεσματικός, παιδιά. Ποιος? Ο Γιαννιώτης σε ρεφλέξ είναι τρομερός. Οι εκτινάξεις του είναι απίστευτες, ναι. Είναι πολύ ελαστικό το κορμί του. Δηλαδή νιώθει ότι μπορεί να πιάσει οτιδήποτε. Εμένα μου θυμίζει σε ρεφλέξ Διούδη ελαστικός, και σε Νικοπολίδη σε θέση. Αλλά σαν εκρηκτικότητα όσον αφορά τον Πασχαλάκη, τον kickboxer. Πιστεύω ότι. Και οι δύο στρέφουν με την μπάλα στα πόδια. Και ο Πασχαλάκης και ο Γιαννιώτης. Πασχαλάκης είναι παρτάλα να πούμε με την μπάλα στα πόδια. Πρέπει να το βελτιώσει, αλλά στα 28,5 δεν ξέρω τι. Εντάξει. Όπως και σήμερα κάνει πάλι πολύ καλή εμφάνιση ο Τσιντόντας. Σταθερότατος. Λοιπόν, θυμάσαι όταν πήγαμε στην Κατερίνη. Το μάνατζερ του. Το μάνατζερ του, πώς το λέγανε. Εκεί με το πετρέλαιο, τα μάξι, πώς το λέγανε. Το Toyota Yaris. Το Toyota Yaris, το πετρέλαιο. Και επέμενε ο Καμπερίδης, ο προπονητής του Πιερικού. Ρε, εσύ ο Τσιντότας, ρε. Τσιντότας. Τι είχε τρελαθεί με το Τσιντότα. Η αλήθεια είναι ότι πλήρη εικόνα του Τσιντότα δεν την είχαμε. Στο Λεβαδιακό τον έχει παρατηρήσει. Αλλά επειδή εγώ τον Καμπερίδη τον γουστάρω να πούμε, είναι γνήσιος να πούμε, τύπος. Και κάνει και πολλές ατομικές προπονήσεις σε πολλά παιδιά. Κάνει Μιστακίδη, Γιαννούλη. Η Κατερίνη βλέπω βγάζει πολλούς ποδοσφαιριστές και πολλά φημί. Ναι, πολλούς ποδοσφαιριστές. Τα φημί τα βγάζει. Τα βγάζει. Τα φημί. Ενώ αντίθετα οι Σέρες, η Καβάλα, η Δράμα δεν βγάζουν. Ποδοσφαιριστές. Τώρα πια όχι πολλούς. Κάτι βγάζουν. Τι το Τσιμίκα έβγαλε τώρα. Δεν βγάζει Σέρες. Δεν βγάζει Σέρες. Απλά η Σέρες είχε πολύ καλό ερασιτεχνικό ποδοσφαιρό, γι' αυτό έβγαζε. Πάρα πολύ καλό. Τι λέτε ρε, το κάνει έρωτα ο ΠΑΟΚ και η Τουρκία δεν αλλάζει και τα λεφτά θα τους πάρω. Και τα βρυσίδια του θα έχουν. Ναι, καλά, ναι, εντάξει. Τώρα. Χαλάρωσε λίγο. Ναι. Κοίτα να πάρει τώρα το χ στη Δράμα και να κάνει το γύρο εκεί τη Ονειρούπολη. Και κοίτα, εκεί δεν είναι γράντα να πα στο εργοστάσιο και να φωνάζει. Γράντα, ξέρω και τα λοιπά. Και δεν έχει να πει ότι τι θα μα πάρετε τις καφετέριες. Τι θα πάρει, σιγά. Θα βγάλουν τουρκαλάδες να πούμε τα μαστίγια και θα αρχίσουν να βαράνε. Και είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα έχουμε τίποτα οθωμανικά. Θα ήθελα να ξέρω μετά την ομιλία των Τουρκαλάδων με τον Ψηφίδη και τους άλλους και με τον τρόπο που ζήτησαν εμπορικά να εκμεταλλευτούν τον Καριλάου, θέλω να βγάλω μια ανακοίνωση στο Super 3 να δούμε τι λένε τα παιδιά. Τι θα σε πούνε τα παιδιά. Ναι, μια καλή επιχειρηματική κίνηση και τελείωση. Μα δεν είπαν. Θα πούνε. Περιμένω ανακοίνωση. Να περιμένω. Είμαι. Εγώ το γνωστό μου, το φίλο μου, το Πέτρο. Πιστεύω ο Πέτρος θα μου στείλει το μήνυμα. Και καλά, κάθομαι, περιμένω. Πέτρο, ενημέρωσε με τι είναι αυτή από τα δυτικά ο Πέτρος να μου πει τι έγινε με τους Τούρκους. Πώς το βλέπουν οι Αριανοί. Τι business plan έχουν αυτοί οι Τούρκοι. Μπορεί να διαχωριστεί όλα, να πει εμείς είμαστε εθνικιστές Αριανοί. Ή αν είμαστε διεθνιστές Αριανοί. Υπάρχουν και αυτά στις οικογένειες. Καλά, εντάξει. Ναι. Σε φέρει κανένα center for μανιά να πούμε μπροστά, θα σε πω εγώ τι. Δεν ξέρω. Τι έρωτα με τον Μιχάλη. Δεν ξέρω. Ερωτευμένο Σφόδρα. Δουβίκα, δεν θες από τον. Δουβίκα και γιούση στα εξτρέμα από την ΑΕΚ. Και γιούση εκεί το πιτσιρικά θέλω. Ναι. Εκείνο που δεν ενεργοποιεί. Αν τον ενεργοποιήσει, σώθηκε η ΑΕΚ. Ναι. Μπροστά. Άρα λοιπόν λέμε ναι στους Τούρκους. Άρα χειροκροτάμε και τον Ερντογάν. Δεν λέω στους Τούρκους. Εγώ λέω σε οποιοδήποτε επιχειρηματία. Ας είναι και Τούρκος, δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε νοιάζει εσένα. Δεν με νοιάζει. Θέλω να είναι σοβαρός επιχειρηματίας. Έξω φτωχοί ξένοι, μέσα οι πλούσιοι ξένοι. Α, σωστό. Ακού. Φτωχό ξένο, τι να το κάνω στον Άρη. Μπορεί να πάρει τον φτωχό ξένο, ρε με το ρηδεύει. Τι να κάνω, τη βρωμιά του να μαζεύω. Σωστό, ναι.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Stuki.gr. Η πιο μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά. Με ένα κλικ στο Stuki.gr. Σέρβις από επαγγελματίες τεχνικούς. Παράδοση αθημερών. Θα μας βρείτε Αθήνα, Ηλιούπολη, Κορυδαλός, Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου 25, στο ύψος του Ευκλείδη. Τηλέφωνο 2311-243-111. Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυπάρι. Η αυθεντική από το 1939. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά. Λαλαλά. Λαλαλά. Λα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψα σαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery? Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera, χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrospor. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινούπολιτικα. Ρεμπέτικο Σεριάνη. Τα αφιερώματα που κάνει στον Στέλιο Καζατζίδη, με ερμηνευτές τον Θέμη Αδαμαντίδη και τον Αγάθωνα Ιακωβίδη, πλησιάζουν στο τέλος τους. Πάρε τα χνάρια που αφιερώ. Κάντε άμεσα την κράτησή σας για να απολαύσετε τον μοναδικό Θέμη Αδαμαντίδη σε πρώτο πρόγραμμα αφιερωμένο στο Στέλιο Καζατζίδη και σε δεύτερο πρόγραμμα με όλες τις λαϊκές και ερωτικές επιτυχίες του. Καρδιά. Μην το χάσετε. Το Ρεμπέτικο Σεριάνη σας περιμένει. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 70 35 35. Ένα κονσέρτο για τον Γκάλι. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση το έργο που εμπνεύστηκε ο Νικόλας Τζόρτζης από τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τον πρώτο ύμνο της τέψης του Χέντελ, πάνω στον οποίο βασίστηκε ο ύμνος του Champions League, τον Ολυμπιακό ύμνο του Σπύρου Σαμάρα και τη Συμφωνία του Διός του Μότσαρτ. Διεύθυνση ορχήστρας Γιώργος Μπαλατσινός. Πιάνο Παύλος Αντωνιάδης. Συμμετέχει η Μεικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης σε διδασκαλία Μέρης Κωνσταντινίδου. Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, ώρα 8.30, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Μιστακίδης, φίλε, δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Καλός παίκτης, πολύ άτυχος. Άτυχο. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα βρεθεί το παιδί. Τι ψυχολογική βασική κατάσταση θα βρεθεί. Και αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλο ρόλο μετάχεια σου. Λοιπόν, άρα. Έξω οι ξένες οι άσχημες. Έξω. Μέσα οι ξένες οι όμορφες. Πάντα έτσι. Έξω οι ξένοι οι φτωχοί. Έτσι. Έξω ρε, οι ξένοι. Μέσα οι ξένοι, μέσα οι πλούσιοι. Γιατί φτωχούς τους μαζέψαμε. Έχουμε 5 εκατομμύρια. Τους βάλαμε μέσα τσαντήρια και τα hot spot. Τους πήραμε όλους. Φτάνει τόσο. Άρα υπάρχει ένας Ραπτόπουλος που λέει. Το ανάλογα. Φτάνει τόσο ψωμολή. Δηλαδή, σα φέραμε και κανένα πλούσιο εδώ πέρα. Όλα τα πλούσιο. Φέραμε τα κατακάθια εδώ πέρα. Σε δίκανα πλούσιο να. Φτάνει, του ταΐζουμε. Φτάνει, του έχουν δώσει επιχορηγή σε όλα τα σπίτια. Δεν υπάρχει να νοικιάζει ένα σπίτι. Όλα τα δώσανε στο κράτος 300 άρα, ευρώ για τα δίνουν τζάμπα. Δεν είναι ξένοι. Το πρόβλημά μας είναι οι φτωχοί. Το πρόβλημά μας είναι γενικώς οι πλούσιοι.
Γιατί δεν υπάρχουν πλέον, μόνο φτωχοί υπάρχουν. Θέλουμε πλουσίους. Έχουμε γίνει το αποστακτήριο εδώ των φτωχών. Τον έχουμε μεταμορφώσει σε ένα διεθνιστή, τον ακροδεξιό. Δεν είμαι ακροδεξιός. Είσαι πατριώτης. Χουντικός είμαι. Χουντικός μεγάλο είμαι. Τον ένα προσδιοριστή. Δεν είναι. Τη μια είναι διεθνιστής, την άλλη είναι χουντικός. Απλά στα λέω. Ναι. Τι θέλει ο χουντικός, φίλε μου. Τι θέλει. Ισοτιμία για όλους. Ναι. Έχουμε. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Έχουν δώσει πιο πολλές μεγάλες αξίες στους ίδιους Πακιστανούς. Είναι φτωχοί γι' αυτό. Ναι. Τους αγαπάμε. Μην τους πειράξεις. Τους κοίταξες στραβά, είσαι ρατσιστής, είσαι λαλαλά. Σε παρακαλώ. Ζήτω Στέλιος Πατακός με το μυστρή που έδινε δουλειές ρε φίλε και υπήρχε ενεργεία 0% και κοιμόσουν με ξεκλείδωτη την πόρτα. Τι άλλο να μην πεις τώρα ρε Κώστα εδώ πέρα. Τι άλλο να μην πεις τώρα. Μην μιλάς εσύ, μην μιλάς εσύ κομμουνιστή με ακροδεξιά δουλειά, μην μιλάς. Γκουκ μουκ δεν θέλω όπως είναι. Long Island τώρα, άιντε τώρα. Λέγε ρε γιατρέ. Πες ρε γιατρέ. Long Island υπήρχε πολύ κυνήγι, υπήρχαν περιπτεράδες, ταξιτζίδες. Θυρωρή. Θυρωρή, ό,τι θες υπήρχε. Και εσύ για το κράτος δεν δουλεύεις, και αυτοί δούλευαν για το κράτος τότε. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας είναι μια σκοτεινή εποχή. Άντε, ναι, ναι, ναι. Αυτή η σκοτεινή εποχή, 7 χρόνια ήταν σκοτεινή εποχή. Τα υπόλοιπα 200 χρόνια ήταν η φωτεινή εποχή. Ήταν μια περίοδος που ήταν πολύ λογικό να υπάρχει οικονομική άνθηση, γιατί είχα σταματήσει σε παγκόσμιο επίπεδο οι πόλεμοι. Σε όλη την Ηφείλειο υπήρχε άνθηση οικονομική. Γενικό ήταν δηλαδή το καλό. Δηλαδή ήταν καρπόθηκαν συγκυριακό φαινόμενο. Και τώρα δεν έχουμε πολέμους, γιατί δεν έχουμε οικονομική άνθηση, γιατρέ. Έχουμε. Πού είναι, πού είναι, δείξτε μου, πες μου. Έχουμε. Μια μόνιμη πόλεμη κατάσταση. Τι είδα εγώ, 7 το μηνό στη τράπεζα έξω από την Εθνική 300 άτομα περίμεναν για τις συντάξεις. Μόνο παππούδες, νεολαία πού είναι. Πού είναι η παραγωγική δυναμική της χώρας αυτής, πού είναι οι ηλικίες αυτές να δουλέψουν. Ότι σιγά σιγά πρέπει να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα στην οικονομία μας, το τι είδους δουλειές θα υπάρχουν στη χώρα. Τι δουλειές. Πες μου μια δουλειά. Εντάξει, με ξέρεις τον τριτογενή τομέα της οικονομίας που... Ποιος είναι ο τριτογενής. Οι υπηρεσίες. Δεν υπάρχει τριτογενής τομέα, ούτε υπηρεσίες για να ανθίσει η οικονομία της χώρας. Ότι... Τελειώσαμε. Αν δεν υπάρχει πρωτογενής και δευτερογενής τομέα σε μια οικονομία, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο τριτογενής. Όλα είναι σκαλιά. Εμείς έχουμε μια ανισορροπία σε συγκεκριμένους τομείς. Κυρίως μόνο στις υπηρεσίες. Εντάξει, δεν υπάρχει βιομηχανία, δεν υπάρχει κτηνοτροφία, δεν υπάρχει γεωργία. Ναι. Πρέπει σιγά σιγά να βρούμε ένα πάρκο. Ορυκτό πλούτο έχουμε. Δεν είναι μόνο θέμα ορυκτού πλούτου. Έχουμε. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο στην οικονομία μας να είμαστε αυτάρκης. Για να είσαι αυτάρκης πρέπει να έχεις δύναμη. Χρήμα, τσαμπουκά και τεχνολογία. Δεν έχουμε τίποτα από αυτά. Λοιπόν, μην ξεφεύγουμε από την τεχνογνωσία και τεχνολογία. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε δανεικά. Το ερώτημα στους Αργιανούς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάλι στους Αργιανούς έπιασε εδώ. Μιλάμε για διεθνή χώρο. Μιλάμε για Ευρώπη. Μιλάμε για κόσμο. Παγκοσμιοποίηση. Μιλάμε για Χούντα. Εσύ μιλάς. Οι Αργιανοί με τους Τούρκους. Αυτό είναι ο Ταλκάς ο δικός. Μόνο η Ιωάννη Τούνη μπορεί να μας ενώσει με τους Τούρκους. Η Ιωάννα Τούνη. Τι είναι αυτό. My Style Rocks. Η Ιωάννα Τούνη. Τι είναι αυτή. Αγνοώ την εκπομπή. Έχω. Κακώς μια... αγνοεί. Ναι, αγνοεί. Δεν αγνοεί τίποτα, γιατρέ. Κανένας αρσενικός δεν αγνοεί αυτή την εκπομπή. Τι είναι η Τούνη. Η Τούνη είναι μια κοπέλα Θεσσαλονικιά στο My Style Rocks, στο παιχνίδι του Sky. Τι είναι αυτό. Έτσι. Ένα πάνε κοπέλες. Ναι, reality όπως λέει ο γιατρός. Και ντύνονται και βαθμολογούν οι άλλοι πώς ντύθηκες, που θα πας σήμερα, γιατί ντύθηκες έτσι, και βάζουν ένα βαθμό. Από το 1 έως το 5. Ποιο αυτό με τη μόδα που είναι. Με τη μόδα μου αρέσει. Μόνο Θεσσαλονικά θα το μετέβει αυτό. Δεν υπήρχε άλλη. Η Ιωάννα του τελείωσε. Έτσι. Και θέλουμε Μιχάλη Φωτιάδη Πόντιο, αυτόν εδώ στους Κριτές, δίπλα στο Στέλιο Κουδουνιάρη να το βάλουμε. Εσύ τώρα, κομπέρα μου, δεν ξέρω αν δεν θα σε βάλω πέντε. Νομίζω έχουμε πάρα πολλά reality αυτή τη στιγμή. Πάντως λέω Φωτιάδης ότι το ξεγέλασες με μια Λαρισαία. Νομίζω ότι έκανα τα δέοντα. Δεν είπε ότι δύο ώρες ήμασταν μαζί και το είπε. Όχι μεγάλη σε ηλικία, χοντρή και ήταν και άρρωστη. Δηλαδή του έδωσες, ας πούμε, μέτριο υλικό, αυτό είπε. Νομίζω ότι έκανα μια καλή προσπάθεια. Και ο ίδιος θα πρέπει. Αυτό θέλει γυναίκα 1,75, 58-60 κιλά. Κοίταξε, κάθε άνθρωπος έχει. Κοίταξε, για μένα προσωπικά οι σχέσεις έχουν οικονομικό υπόβαθρο. Ό,τι δίνεις πρέπει να πάρεις πίσω. Πρέπει να αξιολογήσεις τον εαυτό σου. Ο Φωτιάδης δηλαδή. Να δεις τι αξίζει σχέση. Υπερεκτίμησε τις δυνατότητες του Φωτιάδη. Ο κάθε άντρας και κάθε γυναίκα. Καταρχήν η γυναίκα έχει το πάνω χέρι πάντα στη σχέση. Ναι. Δηλαδή είναι το βαρύ χαρτί στο σεξουαλικό χρηματιστήριο. Ο άντρας είναι απλά η μετοχή του. Σεξουαλικό χρηματιστήριο. Επιβεβαιώνει το κυβερνητικό μήνυμα. Η Ιωάννα Τούνη. Η γυναίκα είναι το βαρύ χαρτί. Ναι, βαρύ. Ναι. Το βαρύ είναι αυτή η οποία επιλέγει. Μέχρι ποια ηλικία. Όσο έχει τη δύναμη, ξέρεις πού, και μπορεί να σέρνει σωστά. Το καράβι. Βέβαια. Νομίζω ότι έχει το πάνω χέρι. Άμα δεις κανένα λόγο. Τι δουλειά έχει το κοντέινερ με το Μάιρς και πάνω στο πανόραμα, λογικό είναι στο χουρτιά. Οπότε γιατρέ. Βέβαια. Οπότε, καλό θα είναι ο άντρας να μάθει να είναι λίγο ρεαλιστής. Δηλαδή, όπως κάθε ομάδα στο χορτάρι πρέπει να είναι ρεαλίστρια. Νάτος. Και κοινικός. Να μην
κυνηγό. Να μην κυνηγάει λαγού με πετραχίλια. Σωστό. Αντίστοιχα, ναι, και ο άντρα πρέπει να κινηθεί σε εφικτού στόχου όσον, ναι, αφορά τι γυναίκε. Ναι. Και φυσικά όσο αντέχει το πορτοφόλι του. Ναι. Γιατί η γυναίκα. Του φωτιάζει στήχη... το πορτοφόλι, δεν ήταν. Δεν ξέρω, ναι, αν γερό το πορτοφόλι και αν. Αλλά η γυναίκα είναι τρύπε κουμπαρά. Συνέχεια ζητάει. Φύρα είναι δηλαδή. Μεγάλη. Εσύ τώρα, ας πούμε, δεν παντρεύεσαι και δεν τρελοδεσμεύεσαι γιατί θεωρείς ότι η γυναίκα είναι φύρα, ας πούμε, αυτό λες. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια επένδυση η οποία μπορεί να μην είναι και τόσο αποδοτική. Άκουσε με, γιατρέ. Θα σου πω εγώ. Ένα σοφός φαλακρός, του ενλεγόμενη, πώς λέει ο Κωστάκης Καραβουσιάνος, είπε το εξής. Η γυναίκα είναι πάντα καλή για 2 ώρες την ημέρα. Παραπάνω είναι φύρα. Άλλη η θεωρία αυτή τώρα. Για 2 ώρες την ημέρα είναι καλή. Παραπάνω είναι φύρα. Και εμένα μου αρέσει ο γάμος, αλλά θέλω να παντρεύουμε κάθε μέρα για 2 ώρες. Παραπάνω δεν θέλω. Μην είμαστε σοβινιστές, γιατί οι γυναίκες περνάνε δύσκολα πράγματα. Σιγά, μη αρχίσει τώρα. Οι γυναίκες περνάνε δύσκολα πράγματα. Κάτσε. Το έχουν, την Άστονα, έχουν ισοπεδώσει την ισότητα. Άστονα. Λέγε για τρέχον. Και μόνο η διαδικασία της εγκυμοσύνης είναι μια κατάσταση που δεν επιβιώνουμε. Οι ορμόνες ανεβαίνουν πολύ. Γιατί αντιβιώσει. Τρελαίνονται οι ορμόνες. Πρέπει να είμαστε. Είναι από ιατρική απόψη. Τι καλά τη βιώνει την εγκυμοσύνη μετά καμιά 24 χρόνια μέχρι να γίνει το παιδί. Τι καλά τη βιώνει. Νομίζω ότι αυτά περνάνε οι γυναίκες βιολογικά, τα περνάνε οι άντρες. Κάτσε να σου μιλήσει. Η αστάθεια στις ορμόνες, ο κύκλος της εγκυμοσύνης είναι ιδιαίτερος. Ναι. Είναι τα πάντα απορριθμισμένα. Είναι όλα επικίνδυνα. Μπορεί να χαθεί και η ζωή της γυναίκας και η ζωή του παιδιού. Ναι. Εντάξει. Να είμαστε και λίγο. Έτσι. Αλλά γιατί είπες ότι είναι πιο... σαν μια επένδυση το είπες. Δηλαδή αυτό που είπες τώρα. Όλες οι σχέσεις είναι μια επένδυση πάντα. Ναι. Τα πάντα στη ζωή μας είναι μια μορφή επένδυσης. Οπότε εσύ πώς το βλέπεις αυτό το σκεπτικό σου. Το οπτικό σου νεύρο πώς το βλέπεις. Δηλαδή κοιτάξτε, ναι, βλέπεις διάφορους τομείς. Και βλέπεις τι καλύπτει η γυναίκα, δηλαδή την αξιολογία στον οικονομικό τομέα, στον κοινωνικό τομέα, στον επαγγελματικό της τομέα, στο σεξουαλικό τομέα. Τη βλέπεις δηλαδή κοινικά και όχι συναισθηματικά. Όχι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Όπως και αυτές πρέπει να βλέπουν αντίστοιχα. Ναι. Άρα εσύ έχεις την πολυτέλεια να τη βλέπεις μόνο πει... κοινικά. Δεν μπορείς να δεις. Αυτό μιλάμε τώρα σε μια κοινωνία που βέβαια οι σεξουαλικές τάσεις είναι πάρα πολλές. Δηλαδή μιλάμε για το κομμάτι άντρας-γυναίκα. Γιατί πλέον έχουμε αλλάξει. Και τι να πάει, σκύλος με αρκούδα. Όχι, άντρας, ναι, με άντρα, γυναίκα με γυναίκα. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα. Αυτά είναι τα πικάντικα. Ναι. Πλέον είναι κάτι που είναι. Μακάρι να πηγαίνουν μας συνέχεια. Ναι. Οπότε, εσένα όταν σου προσφέρονται γυναίκες, γιατί πας στον Καμπερίδη και είναι ένας τρόπος για να τις αποφύγεις. Δηλαδή, παίζει ας πούμε πιερικός αγροτικός αστέρας και βγαίνει ο γιατρός ένα ωραίο ραντεβού. Τι λέει την άλλη μέρα η κοπέλα? Πού θα φάμε αύριο? Θα είμαι στον εύρο μου γιατί παίζει ο Καμπερίδης με το Φυρό. Ναι, θέλω να δω την προπόνηση του Φυρού. Σηκώνει την τρίχα τη Ιζαρή με το Φυρό και το Καμπερίδη να πούμε. Είναι και μια εξαίρεση το κανόνα Βασιλάκης. Ναι, Καμπερίδης και Φυρός. Μ' αρέσει. Ξαναείδες όταν είπες τα ονόματα αυτά τα δύο? Νομίζω όχι. Ευτυχώς. Άρα εσύ χρησιμοποιήσεις το Φυρό και τον Καμπερίδη για να γλιτώσεις. Αλλά πρέπει να τους κεράσεις, όχι για να μας κεράσουν. Σωστά. Έτσι δεν είναι. Πάντα. Εγώ είμαι άνθρωπος που δεν αρνούμε. Να ρε, τέτοια πράγματα. Τα χρέη μου. Τι να πω ρε. Έχει μάτς με τον Ανδρώνη μεθαύριο ο κύριος Φυρός. Τεράστιο. Ποιο, πού? Αγροτικός Αστέρας παίζει το Κοντικάκι, ναι, ναι, στο Σάββατο με το Μακεδονικό. Όχι, το Κοντικάκι, βέβαια, φίλε. Μεγάλη ώρα. Σάββατο μεσημέρι, Σάββατο. Όχι, ρε φίλε. Είμαστε για Κοντικάκι. Θα είμαι αλλού. Πού θα είσαι? Στο φίλο μας το δικηγόρο. Στο Κούγια θα είσαι. Παίζει Λάρισα Ξάνθη. Ωh, φοβερό. Α, εντάξει, συγγνώμη. Και ώρα είναι. Ίδια ώρα. Σάββατο μεσημέρι έχει ο Παναχάκη. Εντάξει, είναι μια πολύ καλή έτσι, ευκαιρία να δούμε δύο ανθρώπους που τους αγαπάμε. Και τον κύριο Φυρό και τον κύριο Ανδρώνη. Αλλά ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Κύριος Βελιτζέλος εκεί πάει καλά την ομάδα. Καλός ο Βελιτζέλος. Ο Βελιτζέλος μια χαρά. Είναι παιδί του Βοσνιάδη. Ναι. Είναι μια ευκαιρία να δείξει κάποια πράγματα. Αν και ο Ηρακλής από ό,τι βλέπω και στη Γάμα Εθνική Σπρώχνεται. Παιδί του Βοσνιάδη είναι. Σπρώχνεται με λίγα και με δόντια. Α, σοβαρά μιλάς. Ναι, ναι, είναι, ήταν βοηθός του πολλά χρόνια στην Νίκη Βόλου, στον Απόλλωνα. Α, γι' αυτό το καλοκαίρι εγώ πήγαμε το πρόσφυγα να πιω καφέ και σκάσε μύτη ο Βελιτζέλος. Πώς το λέγανε ρε Βασίλη αυτό που με έλεγε στο Βόλο, ένα κρεοπόλι να πούμε. Στο Βόλο κρεοπόλι με τα κρέατα. Μποτσίβα. Να του ρε φίλε τον έψαχνα τώρα. Μποτσίβα. Κάνει φίλο και φτερό εκεί στο Βόλο. Είδες τι έκανε. Τι. Έπαιζε η νέα ομάδα Βόλος Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος με τον Ολυμπιακό Βόλου, που είναι η προηγούμενη αγάπη του Δημάρχου. Ναι. Έχει πάει με τους παράγοντες του Κατερινιώτη της Πίδνας Κίτρους, που είναι νέος Βόλος. Και σηκώνει ο Θεόφοβος στο Πανθεσσαλικό. Τι σήκωσε? Τι? Μια πόλη. Μια πόλη, μια ομάδα. Μόνος του πανό. Ο άνθρωπος είναι γίγαντας νομίζω. Μέγας. Ο Μπέος. Άλλα θέματα. Αλλά θέματα... Τι έχει η επικαιρότητα? Τι έχει επικαιρότητα? Στο Πανεπιστήμιο. Ναι, αυτό έχουν μηνύματα. Στο ναό. Αυτό που λέμε. Συγκινή. Λοιπόν, του Πανεπιστημίου. Ο χώρος νομική... του Πανεπιστημίου. Ναι. Μου ήταν ιδιαίτερα έτσι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Σαν να ήμουν σε άλλη πόλη, σαν να ήμουν σε άλλη χώρα. Αμφιθεατρικά πάει... ήταν.
Όχι και έξω, έχει η μυρωδιά των δέντρων, το χόρτο εκεί που μύριζε, ξέρω και τα λοιπά. Πήγε στην Πανεπιστημίπολη, ναι. Στο αμφιθέατρο της Νομικής. Στο αστεροσκοπείο δίπλα να πούμε. Κατάλαβες. Εκεί ακριβώς. Ηρακλήδη, δεν την πέσανε εκεί. Όχι. Όχι. Γιατί να μου την πέσουν, γιατί δεν έχω θέλω γόρι. Να μα πει την κατανομή του κόσμου. Δηλαδή στα παιδιά τα οποία ήρθαν εκεί πέρα να σε ακούσουν. Ήρθε και πολλές. Τι παψίδες, τι Ολυμπιακοί, τι Αριανοί, τι υπήρχε δηλαδή. Καταρχήν δεν μπορούσα να είμαι τόσο πολύ χυδαίο και. Δεν ρώτησε κάτι. Είχε γυναίκες εκεί όμως. Καμιά δεκαπενταριά. Καταρχήν νομική έχει πλεόνασμα σε γυναίκες. Τμήμα δημοσιογραφίας ήταν και νομική. Και δύο τμήματα ήταν. Φασικά ήρθε ο Λινοπέ, νομικό, οικονομικό και πολιτικό επιστημών. Ήρθαν εκεί πολλοί εκεί πέρα τμήματα και τα λοιπά. Ναι. Και είχε και κοπέλες. Καθηγητές είχε ή μόνο φοιτητές. Φυσικά και είχε. Ο Πρίτανης ήταν. Ο Πρίτανης ήταν κλειδωμένος επάνω. Πάλι κλειδωμένος ήταν αυτό. Στα πλαίσια, τι γεγονότος πήγες εκεί πέρα στη νομική για να μιλήσεις στα παιδιά. Ως ένα φαινόμενο το οποίο έχει απασχολήσει την επιστήμη της νομικής με μηνύσεις, ναι. Αγωγές. Δηλαδή αυτό που έγινε με τον Αμβρόσιο. Τους είπα, κάναμε και μάθημα και τους είπα την απολογία μου. Τι πόρισμα δώσαν τα παιδιά σαν νομική. Αν στέκει νομικό, αν δεν στέκει νομικό. Τους μπέρδεψα λίγο. Ο κύριος Ρόλιος ήρθε. Όχι, είχε. Σαν απόφυτο τη νομική άπηθήτα. Είχα ένα μεγάλο ραντεβού. Γιατί αύριο έκανα δικαστήριο, αγουάρι μου. Πολύ μεγάλο. Πρέπει να μελετήσω την υπόθεση. Έχει να μελετήσω την υπόθεση. Και πώς ένιωσε με στα παιδιά τα νέα εκεί πέρα. Πώς ένιωθα. Πήρα. Πώς να σου το πω. Πώς ο Μητσοτάκης λέγανε ότι. Ρούφηξε ενέργεια. Ρούφηξε ενέργεια τα παιδιά. Έτσι ένιωσα κι εγώ. Δηλαδή, πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Ένιωσα ότι πήρα ενέργεια. Πήρα, παιδί μου, ήταν νέα παιδιά. Τώρα, αν γύριζε το χρόνο πίσω, θα ήθελες να σπουδάσεις κάτι. Ναι. Θα ήθελα. Η ψυχολογία ή η νομική. Ναι. Ναι. Θα ήθελα να είναι αυτοί οι δύο κλάδοι. Αυτοί οι δύο κλάδοι, ναι. Η ψυχολογία. Σου αρέσει ίντρικα, δηλαδή, γι' αυτό και πας και στην νομική επιστήμη. Αυτό το διφορούμενο της νομικής επιστήμης. Αυτά που έζησα ως άνθρωπος, ναι. Στα δικαστήρια και στα. Πώς θα σου πω, ρε παιδί μου. Γενικότερα αυτά που έχω ζήσει. Μου έκανα να αγαπήσω αυτή την επιστήμη που λέγεται ψυχολογία, ναι, ναι. Και νομική. Η νομική είναι επιστήμη ή τέχνη για σένα? Τι από τα δύο περισσότερο? Η νομική είναι τέχνη. Τέχνη, ναι. Η ερμηνεία των νόμων. Ο τρόπος που θα εφαρμόσει τον νόμο. Ποιος θα είναι δικαστής. Αν έχεις πλούσιο πελάτη. Όλα αυτή η ίντρικα με συναρπάζει. Πόσο παίζει ρόλο επικοινωνία στο κομμάτι της νομικής? Κοίταξε, εγώ έχω κερδίσει δίκη. Αθώθηκα δηλαδή. Γιατί έκανα προπόνηση στο θέατρο, δηλαδή απολογήθηκα στον εαυτό μου στον καθρέφτη με παντομίμες, με χειρονομίες κτλ. Και γλίτωσα, ενώ για το ίδιο πράγμα δικαζόταν δύο οπαδοί και εγώ. Για το ίδιο γεγονός. Ωραία. Οι οπαδοί καταδικάστηκαν. Το κατηγορητήριο ήταν ίδιο δηλαδή. Ναι, οι οπαδοί καταδικάστηκαν, ενώ εγώ σώθηκα. Σώθηκα και γιατί είχα καλό δικηγόρο, πρώτον. Και δεύτερον, έκανα προπόνηση σε ένα πλοίο της γραμμής που γυρνούσα. Στον καθρέφτη και στην τουαλέτα, πώς θα μιλήσω. Πώς θα τα πεις, Η γλώσσα του σώματος, πώς θα πω, πού θα δώσω τώρα τη φωνή, θα κάνω τον κακομύρου. Πρέπει να τον κοιτάω στα μάτια του δικαστή, ή δεν πρέπει. Τελικά αποφάσισα να τον βλέπω στα μάτια, όχι όμως έντονα, ναι. με αθώο βλέμμα. Πήρα το υποκριτικό και όλο αυτό εδώ έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο. Πόση ώρα κάθισες εκεί πέρα στο αμφιθέατρο, συνολικά? 2,5 ώρες. 2,5 ώρες γεμάτες, χωρίς διάλειμμα. Χωρίς διάλειμμα. Βγήκα σε εκπομπή. Του Art TV εκεί, με βγάλανε, με βοηθήσαν τα παιδιά, είχαν κάτι λάπτοπ, είδε ο κομμουνιστής εκεί, είχε και ξέρω συνδέσεις. Δεν θα μετάδοση Ρακλής Παλοχώρη που έπεφτε η σύνδεση, για να μην φανούν τα έσχη. Ποια έσχη? Αυτά που έγινε, τα είδες και εσύ. Εντάξει, έπαιξε λίγο Ηράκλη, φοβήθηκε. Τι λίγο. Εντάξει. Τι, να σπέξει λίγο Ηράκλη, τι έγινε. Ναι. Δικά μας παιδιά είναι. Πείτε για την επίθεση του Πρωτόταυρου στο Σοκράτη Κόκαλη, εμφύλιος. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι σημάδια προβλημάτων, σύψης, εσωτερικών καταρχήν ξεκίνησε το φως με τον Πρωτόταυρο, μετά πάει Σοκράτης με τον Πρωτόταυρο, μετά σε λίγο όταν θα χαθεί το πρωτάθλημα θα πάει θύρα 7 με τον Πρωτόταυρο. Εντάξει, για τον Ολυμπιακό πάει... ας κάνει, ναι. Και μια γρανάπαυση φυσικά σε 1-2 χρόνια πάλι πίσω θα είναι. Στα δρόμενα θα βρεθεί σίγουρα. Ας ξαποστάσει ο Ολυμπιακός. Όταν ξαποστάνει ο Ολυμπιακός, παίρνει τον ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, να ξέρεις. Η αλήθεια είναι Παναθηναϊκός το έπαιρνε, ρε φίλε, όταν ξαποστάνει. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα κάνει στο Αγρίνιο.
ο κύριος Λεμονής. Ο κύριος Λεμονής με διαιτητή, δικό μας φίλο εδώ, άνθρωπο. Θα κρυθεί εδώ ο κύριος Σαββίδης. Βεβαίως. Τι διαιτησία θα έχει ο Ολυμπιακός μέσα στο Αγρίνιο. Mm-hmm. Θα του σφίξει. Σάββατο είναι το μάτι. Σάββατο 7.30. Ναι, ωραία, ωραία. Κάνετε αυτό εδώ. Πανετολικός Ολυμπιακός. Μας κεράσει σε γλυκό κονιάκ. Ό,τι θέλει, ναι. Γλυκό κονιάκ και πα τα φλόρα θα θέλει δικά για σένα. Επειδή ο διαιτητής είναι και φίλος, δεν θέλουμε να τον πιέσουμε. Ποιο διαιτητή? Ο κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο. Φίλο. Δικό φίλο είναι. Εντάξει, είναι. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε. Μη, εντάξει. Πάντως είναι οικονομικά εύρωστος. Δεν χρειάζεται, δηλαδή δεν είναι. Διαιτησία δεν είναι. Ένα καλό χόμπι. Άκου. Ένα επικερδές χόμπι. Ναι. Είναι και καλός διαιτητής. Δηλαδή, αν δεν παίξει καλά τον Ολυμπιακό, θα τον διαγράψουν από τους πίνακες. Όχι. Δεν νομίζω, όχι. Άρα λοιπόν μπορεί να παίξει όπως γουστάρει. Ήταν ο διαιτητής του Ξάνθη που μας άφησε με 9 ποδοσφαιριστές. Εκεί πέρα δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ποιο άφησε? Ήταν λίγο αχωμένος. Ποιο άφησε? Ήταν μετά το πανε... Την Ξάνθη. Α, ναι. Με 9. Ήταν λίγο. Κακούλης. Όχι. Ήταν πιο πολύ αγχωμένος. Επηρεάστηκε από το Πανιόνιο Ολυμπιακός και από όλα αυτά τα οποία μετέφεραν οι φιλάδες της ΑΕΚ. Λίγο θέλει να στραβώσει το κλίμα και επηρεάστηκε. Στο επόμενο μάτς στον Ατρόμητο με τον Πανιόνιο ήταν καταπληκτικό. Τι ηλικία είναι ο. 32 χρονών. Τα μάτια. Για την φυσική κατάσταση. Ναι. Εξαιρετική αντίληψη του παιχνιδιού. Ναι. Γενικότερα η Θεσσαλονίκη έχει καλούς διαιτητές, να ξέρεις. Ναι. Και ο Πραξιτένης Ζαχαριάδης είναι πολύ καλός διαιτητής. Κόβε το λόγο μάπας. Ας, δεν πειράζει. Μιλάμε. Τρομοκρατική μου. Κόψον. Κόψον. Τον είδα προχθές, πήγα στο Λάρισα Γιάννενα. Κόβε, τι ασχήμη είναι αυτή. Άσχημος είναι, ναι. Τι άσχημος είναι. Με συγχωρείτε που με είδατε. Καλός διαιτητής, ε. Με συγχωρείτε που με είδατε. Πολύ καλός διαιτητής. Και δεν του λέει αυτός. Κάνα επικοινωνιολόγο, κάνα αυτό. Κόψε το φρύδι σου, ρε φίλε. Τι κόψε, ρε, μήνυση ο καθρέφτη του κάνει. Μήνυση. Κόψε το φρύδι, ρε φίλε. Και απαντάει η κυβέρνηση. Το φρύδι ξεκινάει από τη Λαμία και φτάνει μέχρι την Κατερίνη. Μονόφρυδο είναι. Τι μονόφρυδο. Σαν φρενάρισμα από τάφη είναι. Είναι ο Ερμή του Πραξιτέλου. Μα είναι τόσο άσχημο άντρα και το λένε και Πραξιτέλη. Εντάξει. Ενώ θεόφρωστο. Καλό διαιτητή. Πολύ καλό. Στεγνό. Άμα είναι στεγνό. Μέσα στεγνό σα παίξει εξτρέμ. Οι οποίοι τώρα στην παρούσα χρονιά κάνουν καταπληκτικές εμφανίσεις. Γκαγκάτσι δηλαδή, βοήθησε για να γίνει. Τα παρατράγουδα είναι ελάχιστα. Και νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη. Γκαγκάτσι έγινε αυτό. Πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη. Δεν με απαντά. Επί ο Πραξιτέλης. Ο Πραξιτέλης. Έχει 2 χρόνια που έχει γίνει. Ο παπά όταν. Ήταν προδιαιτητή. Εντάξει, βοήθησε. Εντάξει, ξέρω το. Το πάντα χρειάζεται μια βοήθεια. Ο παπά του Πραξιτέλη. Ήταν διαιτητή. Γνωστό, ο κ. Ζαχαριάδης, ναι. Σφίριξε. Με κόκαλη και με αυτά σφύριζε. Όχι, ήταν πιο μπροστά. Πιο μπροστά. Δεκαετία 80. Δεκαετία 80. Γιατί τόσο μεγάλος είναι ο μπαμπάς. Νομίζω, ναι. Πάνω από 60 είναι. Κάπου εκεί. Δεν φάνει. Ναι, φάνει, φάνει. Αυτός είναι 30, πόσο είναι αυτός εδώ. 30 κάτι, ναι. 30. Τα μάμινε. Και απαντάει η κυβέρνηση, μισό λεπτό. Η κυβέρνηση τώρα. Τι λέει. Οι γυναίκες ζουν περισσότερο γιατί δεν έχουν γυναίκες. Απλό. Τι δεν έχουν γυναίκες. Οι γυναίκες ζουν περισσότερο γιατί δεν έχουν γυναίκες. Ναι. Οι άντρες ζουν περισσότερο, δεν ζουν από τις γυναίκες. Λοιπόν, είχα μία φίλη η οποία ήταν λεσβία. Ψαλίδι. Και μου έλεγε. Πλακοτέτιο. Και μου έλεγε, δεν ξανακάνω δεσμό, με λέει, με γυναίκα. Γιατί αυτά που τράβηξα, λέει, από τη γυναίκα, λέει, τα λέει ασύλληπτα. Τέτοια καταπίεση, μου λέει, που είχα τραβήξει. Μέχρι και οι λεσβίες το έχουν ομολογήσει. Άκου να δεις τώρα. Θες να κάνουμε ένα σύλλογο η παντόφλα. Ναι. Να δούμε πώς θα εγγραφούν. Θέλω, ναι. Σύλλογος. Παντοφλάκιδων. Όχι παντοφλάκιδων, αυτοί που τις τρώνε να τους βγάλουμε. Ναι, δεν θα έχουμε επιτυχία γιατί κανείς δεν το παραδέχεται αυτό το πράγμα. Όχι, ρε, το παραδέχονται όλοι. Το παραδέχεται. Ο άντρας το παραδέχεται σε όλους τους φίλους ότι τρώει παντόφλα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μαγαζί διαζευγμένων ναι. Και να το βγάλουμε για τους διαζευγμένους. Και να έρχονται ναι. εκεί πέρα και να γίνονται και γνωριμίες κτλ. Αυτό θα ήταν κάτι έξυπνο. Ναι, μ' αρέσει. Θα κάνουμε μια ημερίδα διαζευγμένων στο. Κλαμπ γνωριμιών δηλαδή. Ε. Σαν κλαμπ γνωριμιών. Θα κάνουν υποκατάστημα. Εγώ θα είμαι ο Αυλονίτης εκεί πέρα με τη Βασιλιά. Ο Φωτιάδης θα καταφέρει να βρει το ετερονίμηση, πιστεύει. Ο Φωτιάδης μέχρι να τελειώσει η ταινία δεν πρόκειται να βρει. Γιατί αυτή η ζωή μας είναι μια ταινία. Και μέχρι το τέλος της ταινίας, όπως ο Βέγκος δεν είχε πάρει τον καφέ, τον καφετζή σε εκείνο το έργο με τις Οφερίνες, ναι, ναι. έτσι μέχρι το τέλος της ταινίας ο Φωτιάδης θα ψάχνει να βρει τη γυναίκα. Ακόμα θα ψάχνει. Ο Φωτιάδης δεν μοιάζει λίγο με τον Τάσο Γιαννόπουλο. Θύμησε μου λίγο Γιαννόπουλος. Έλα, εντάξει, ο Βλάχος από τη Γαστούνη. Ναι, φίλε, με έφτιαξες. Τώρα με. Τάσος Γιαννόπουλος, ναι. Ο Τάσος Γιαννόπουλος. Πάντα είχε ένα καλάθι στον νόμο, ρε παιδί μου, και στον Αγγόνα. Α, μπράβο, μπράβο, ναι. Και πάρα πολύ καλό μήμο. Δεν είχε το ταλέντο του Κώστα Χατζηχρήστου. Όχι, όχι. Ο Χατζηχρήστου δεν μου άρεσε ως ηθοποιός. Το 80% των ταινιών του για μένα ήταν πολύ μέτριες. Έπαιζε έναν βλάχο συνήθως γι' αυτό. Και μάλιστα τον είχε πάρει χαμπάρι και ο Φίνος και δεν ήθελε πολύ να τον βγάζει γιατί το θεωρούσε ότι έχει φθορά όταν παίζει. Ναι. Κατάλαβες. Έχει 4-5 πολύ καλές ταινίες, αλλά
σαν να βλέπω τον Μιχάλη τον Μπέλι, να πούμε. Δεν είχε τέτοιο ρε παιδί μου να κάτσει να του ευχαριστηθεί. Δεν είχε, δεν. Δεν είχε. Ούτε... Πώς ήταν στο Άπιθι σήμερα, θα ανεβάσετε βίντεο. Ο κομμουνιστής αυτά τα κάνει. Ο κομμουνιστής, ναι. Θα έρθει η ώρα για το surprise αυτά τα βίντεο, θα έρθει η ώρα, ξέρετε. Σύμφωνα, λέω, το κοινικό σκούλικο ήταν. Ήταν. Ο Νότης Περιάλης ήταν σήμερα. Ήταν εκεί πέρα, ναι. Ο Πρίτανης. Σύμφωνα με το λεγόμενο Μενάσου Κωστή, εάν συμφωνείς με όσα αναφέρει ο γιατρός, τότε αυτοαναιρείσαι όσον αφορά την υπεραξία του περιεχομένου του αντρικού κάβαλου. Ναι. Τι είπε τώρα το παιδί. Είχα πει ότι. Καβάλου. Κάβαλου. Κάβαλος. Μεγάλη συμφωνία Σοκράτη με Τίγρη. Ιντραλότ με ο Παπ. Οχ, οχ. Τι σημαίνει αυτό. Ιντραλότ. Ξέρω τι σημαίνει. Για πες τον κόσμο τι είναι. Τι σημαίνει. Ε? Άμα δεν του πάρεις φέτος το πρωτάθλημα, δεν θα πάρεις ποτέ. Γέμισε τη πιάτσα ο Κοκαλιάρης με ρούβλια. Ο Κοκαλιάρης είναι ο Θωμάς, ε. Ναι. Ποιος είναι ο Θωμάς. Ένας είναι ο Θωμάς. Ποιος είναι ο Θωμάς, ρε. Αυτός που... Ο Κοκαλιάρης, Μητρόπουλος. Α, ναι. Αυτό που λέτε... πήγα να τον γνωρίσω στο Σαββίδι. Αυτό λέτε ο Κοκαλιάρη. Για να του κάνει τη δουλειά. Για συνδέσεις, καλώς δημόσιες σχέσεις. Ρε φίλε, έφτασε σε σημείο να ψάχνει που είναι σουρωτή ο Μποροβίλος. Για να πάρει μεροκάμα, το ξέρω. Για να πάρει μεροκάματο. Στέγνωσε κι αυτός. Πήρε τηλέφωνο το Παντελή Κωνσταντινίδη να κάνουν ραντεβού. Κάνανε. Του σβούρα. Του σβούρα. Έλα, ρε φίλε. Βρεθήκαν ήπια τα ποτά του εκεί τα παιδιά κτλ. Και έφαγε, έμαθα ο Μποροβίλος πόρτα. Μ' αρέσει, Κωνσταντινίδη. Από τον Ιβάν Σαββίδη. Α, ο Σιβάν τώρα. Γιατί τον είπαν κάτι το Σαββίδη, όχι αυτό να δω τον Μποροθρύλο κτλ. Βρε άλλο να σου κάνει τη δουλειά. Αν έφαγε πόρτα, μ' αρέσει. Ο Μποροβίλος στο παρελθόν έχει σφίξει και ΠΑΟΚ. Δεν είχε κακές σχέσεις δυτικά με τον Μποροβίλο. Έλα, όταν δεν χρειαζόταν όμως. Βοηθούσε για να το βγάλει τέταρτο να το σώσει. Έτσι, τέτοιο εντάξει. Λίγο είναι. Λίγο, εντάξει, τι έτσι βοηθάσαι. Αυτή η ΠΑΟΚ είναι ακόμα μια προπαγάνδα ότι του αδικήσανε τα πρωταθλήματα κτλ. Όχι, όχι. Είναι 5-6 πρωταθλήματα που διεκδικήσανε σε όλη αυτή την ιστορία του και από την άλλη μεριά του αδικήσανε, αλλά δεν λέει. Καλά λέει ο γιατρό. Εντάξει. Μποροβίλη όταν ήταν βγει ο ΠΑΟΚ τέταρτο ή πέμπτο, το σφυρίζανε. Εντάξει, ναι, μέχρι εκεί συμφωνώ, αλλά για να μέχρι να σε βγάλει πρωτάθλημα δεν σφυρίζει. Πρωτάθλημα για να βγάλει πρέπει να πληρώσει. Θα πληρώσει. 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. Oh, Σιμόες Γαλανόπουλος, πολλά χιλιόμετρα λέει ο Νίκος από την Καστοριά. Ναι. Μα είπαμε για το Γαλανόπουλο. Λιβάια κράτησε μπάλα MVP, λέει ο Μπακάκης. Ναι. MVP ο Χιμένεθ. MVP ο Χιμένεθ. Ναι. Μουστάφες. Αυτός πήρε ένα μέτριο ρόστερ και το έφερε εκεί που το έφερε. MVP μέχρι στιγμής είναι ο Χιμένεθ. Εσύ αν ήσουν ο Χιμένεθ. Και ερχόταν η Δεκεμβρίου 10 τώρα που θα έρθει. Για μεταγραφικό σχεδιασμό εννοείς. Θα τον έπιανε στον Τίγρη να τον μιλήσει, να τον έλεγε. Αφού βλέπει ότι φτάσαμε μέχρι. Θα σε πω κι εγώ μετά τι ήθελα. Εξίδες, τους ρωτάμε. Τι. Κοίταξε, η ΑΕΚ με μια φτηνοδουλειά έχει πάρει υπεραξίες μέχρι στιγμής. Ναι. Πραγματικά, δηλαδή, ποδοσφαιρικά αυτό που έχει κάνει από τη στιγμή της πτώσης, σταδιακά, χωρίς να έχει βάλει βαθιά στο χέρι στη τσέπη ο κύριος Μελισανίδης, ο οποίος είναι και ο σκιώδης ηγέτης της ομάδας, έχει φτάσει σε 5 χρόνια. Να είναι στη φάση του 32 του Europa League, να έχει πάρει ένα κύπελο, να διεκδικεί πρωτάθλημα στη Super League, χωρίς να έχει το φαντεζή ποδοσφαιριστή. Ναι. Με προσεκτικές κινήσεις. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να φέρει και κάτι καλύτερο για να δουν και λίγο καλύτερο ποδόσφαιρο. Για εκδίδε. Ναι, ναι. Ποδόσφαιρο ποιότητας δεν έχει παίξει η ΑΕΚ μέχρι στιγμή αυτή την πενταετία του Μελισανίδη. Ναι. Να ενθουσιαστεί ο κόσμος, να θυμίσει δηλαδή την ΑΕΚ της πρώτης φουρνιάς Μελισανίδη. Μελισανίδης Καράς. Ναι. Εκείνη την ομάδα. Έτσι. Ναι, σωστό. Σωστό. Νομίζω πρέπει να έχω και αυτή την απέτηση. Καλός ο κινησμός στο ποδόσφαιρο, αλλά και λίγο θέαμα δεν βλάπτει. Mm-hmm. Και εγώ μεταφέρω μια έτσι δική μου επιθυμία. Θα ήθελα η ΑΕΚ να κληρωθεί με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Γιατί? Για να μπορούσα να δω από κοντά του όλου Σιμεώνε στην Ελλάδα. Α, θέλω να το δούμε. Στο αεροδρόμιο θα είμαι 30 ώρε πριν προσγειωθεί το αεροπλάνο. Τσόλο, τσόλο. Χαμό θα γίνει. Θα θυμηθούμε τα γιάντα μα που πηγαίναμε στα αεροδρόμια να πάρουμε αυτόγραφα από του παίκτε τη εποχή. Νομίζω ότι ο Σιμεώνε είναι μια μορφή που θέλουμε να τη δούμε στην Ελλάδα. Παίζουμε ένα γρήγορο στόπερ με 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα γρήγορο στόπερ τι, στην ελληνική αγορά, στην ευρωπαϊκή αγορά. Όπου να είναι, γρήγορο στόπερ. Νομίζω γρήγορα στόπερ σαν. Για την ΑΕΚ, παιδί μου, να ταιριάζει. Ό,τι και να πούμε, πρέπει να κοιτάξει Β' Γερμανία. Πάνε πάρε ένα γρήγορο στόπερ. Πάνε πάρε. Ο Μασόν πόσο κάνει αυτόν τον αντρούμι του. Β' Γερμανία. Δεν είναι στόπερ αυτό. Όχι, μετά πάμε για εξάρι. Σε επίπεδο αθλητικών προσόντων Β' Γερμανία. Εκεί. Πάνε πάρε ένα τέτοιο φίλε. Από Β' Γερμανία. Ήρθε ο Χολέμπα στον Ολυμπιακό, δεν το ξέραμε. Μπράβο. Είναι το πρωτάθλημα το πιο ιδανικό για Ελλάδα. Πάνε βρέσουμε ένα τέτοιο 23 χρονών ρε φίλε. Δώσε 500 χιλιάρικα εδώ στην ομάδα 4 Μελισανίδη. Πάρε ένα γρήγορο στόπερ. Πάνε φέρει και το Μανσόν μπροστά να το βάλει σε εξάρι μαζί με τον άλλον. Φίλε 5.52, ειλικρινά εγώ θέλω να το δω. Αν ο Ρασβάν μα αγαπά, όπω έχει δηλώσει. Πε τι λέει το μήνυμα.
Αν ισχύει για Ξάνθη και κάτσε. Ναι. Μακάρι να ευοδοθεί μια τέτοια συνεργασία. Εγώ μιλάω προσωπικά στον Έργο γιατί ξέρω ότι ακούει εκπομπές. Νομίζω ότι τρία θεωρείς χρόνια. Ότι η Ξάνθη στο εξάρι. Θα του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναμπεί στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο δυνατά. Τον χρειαζόμαστε και μας χρειάζεστε. Μας χρειάζεται. Δηλαδή είμαστε ένα ποδοσφαιρικό σχολείο. Και θέλω ακόμα ένα ποδοσφαιρικό να τονίσω στην ομάδα μου που έχει μείνει ελεύθερος. Είναι έγκλημα. Εδώ οι φίλοι Γιαννιώτες κάνουν τεράστιο λάθος για τον Κοζορώνη. Το χαφ. Το χαφ. Με τα καλά ποδάρια. Ναι. Ναι. Καταπέτηση των οπαδών του ΠΑΣ, ενώ δεν θέλει ο κύριος Πετράκης, φεύγει από την ομάδα. Συγγνώμη. Ο Πετράκης δεν τον θέλει. Οι οπαδοί δεν τον θέλουν. Ο λόγος ποιος είναι. Πιστεύουν ότι παίζει πολύ πιο κάτω από τις δυνατότητές του και ότι είναι παίκτης του προπονητή. Μάλιστα. Ο Πετράκης τι λέει. Ο Πετράκης διαφωνεί και νομίζω μέσα στο Χαριλάδη πως ο Κοζορώνης στην ουσία κράτησε μόνο στο ένα κέντρο με 10 ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι αλήθεια. Πάμε διάλειμμα, ανοίγουμε γραμμές για City με πτώση βιολογική. Δεν θα τη δούμε την Κυριακή με την Άρη. Α, η Arsenal στο 3-0, ναι. Πόσο έληξε. 6. Στο 3-0 την άφησα. Κάπου ναι. 6 έφτασε το σκορ. Σίγουρα. Πρωτού πας διάλειμμα λίγο, ξέρεις το Λάζο Τερδά, ηθοποιός είναι αυτός. Όχι, δεν το ξέρω. Λέει ο Φωτιάδης είναι δυο Λάζος Τερδάς, λέει ο Μπάμπης από το Χωριάτη. Ορίστε. 6 άρχισε. Εξάρα. Πω 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-99-55 και ενώ μήνυμα στο 54-3-40. Πόση ώρα είναι το διάλειμμα, Ιωάννη? 2 λεπτά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο, βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Λαλαλαλαλαλα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Μέτροσπορ. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα. Ένα κονσέρτο για τον Γκάλι. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση το έργο που εμπνεύστηκε ο Νικόλας Τζόρτζης από τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τον πρώτο ύμνο της τέψης του Χέντελ, πάνω στον οποίο βασίστηκε ο ύμνος του Champions League, τον Ολυμπιακό ύμνο του Σπύρου Σαμάρα και τη Συμφωνία του Διός του Μότσαρτ. Διεύθυνση ορχήστρας Γιώργος Μπαλατσινός. Πιάνο Παύλος Αντωνιάδης. Συμμετέχει η Μεικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης σε διδασκαλία Μέρης Κωνσταντινίδου. Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, ώρα 8.30, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Θες τον Κάτσε. Το θέλω. Στον Άρη. Τώρα ναι, Αλφα Εθνική, μόλις φύγω το Κάτσε το θέλω αφού δεν παίζει. Ναι. Γιατί έχω άλλο τέτοιο τρεχαντήρι. Ναι. Έχω τέτοιο σκυλί. Τον φορμάρεις. Είχα τέτοιο σκυλί και μου το δώσανε. Και στο Άρης πάω, πάω τον βάλεις πάνω. Πάω τον βάλω, εξάρι. Και θα πάρω πίσω και τον Μαυρέλη τον Γκάιος Μακουτά που τον ήθελα που τον διώξανε ρε γιατρέ. Γιατί μου διώξανε τον Γκάιος ρε φίλε. Λοιπόν, είναι 1:03. Πάμε στο. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω. Τι να διαβάσω. Την γράφει. Η Τούνης ενέα είναι ναι. Πάμε. Καλημέρα. Τώρα. Ξέρω από πού είναι, ναι. Από εκεί πάρα από το Πετρίτσι, κοντά είναι, ξέρω, ναι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Τούνη. Χρήστος από Κλικής ΠΑΟΚ. Καλώς τον. Καταρχήν, τέσσερα σχόλια θέλω να κάνω. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την πρόκριση.
χαίρομαι που θα πουλήσει βράνια Σιμόε όλου αυτού και θα παίξει άλλα δύο παιχνίδια φουλαριστά. Μπράβο του λοιπόν. Και για τον Παναθηναϊκό, να σχολιάσω ότι κατ' εμέ είναι λάθος να παίξει αριστερό μπακ ο Βιερίνια και εξηγούμε. Είναι καλύτερο να παίξει ο Κρέσπο γιατί δεν θα παίρνει τόσο πολλά ανεβάσματα, θα μένει πίσω και θα έχω τρία στόπερ. Οπότε θα έχουν λιγότερες προϋποθέσεις για να βγουν στην αδικότητα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Φίλε, ναι. Με τον Κολοβέτσιο δεξί μπακ, ο Βιερίνια εκεί πέρα, άμα κάνει κούρσες, καταρχήν δεν κινδυνεύει. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καθαρό αιμοδεξιό εξτρέμ. Πρόσεξε να δείτε το σκεπτικό το δικό μου. Αν υποθέσουμε ότι ο Βιερίνια είναι καλά. Λέμε. Δεν είναι, εντάξει. Λέμε ότι είναι καλά. Εγώ λέω ότι είναι καλά. Και έχω εκεί πέρα ένα Παναθηναϊκό που δεν έχει εξτρέμ. Παίζει ο Διαφάνες εκεί που δεν είναι εξτρέμ. Και ο Κολοβέτσιος δεξί μπακ που δεν είναι. Και εγώ θα έχω εκεί το Μακ και το Βιερίνια. Θα τους διαλύσω τα ράματα από εκεί. Θα τους διαλύσω τα ράματα από εκεί. Ναι. Μα αν βγει ο Βιερίνια επάνω, ας πούμε και χτυπήσει μια αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός, δεν έχει ταχύτητα η πλευρά του. Δεν κινδυνεύεις από εκεί. Μπορεί να δώσει λύσεις, εντάξει. Εντάξει. Αλλά και ο Κρέσπο, καλός είναι σαν στόπερ, σαν αριστερό μπακ, δεν έχει τις κούρσες που θα κάνει ο Βιερίνια, να πούμε. Ναι, αυτό. Ναι. Και για μεταγραφές τώρα, μιας και είναι γιατρός, την Πέτης την παρακολουθείς καθόλου, γιατρέ? Πες μου για την Πέτης, ποιον θέλεις από την Πέτης? Το Φορ, το Λεόν. Το Σανάμπρια? Σέρχιο Λεόν, ο Σανάμπρια είναι πανάκριβος. Α, νόμιζα ότι Σανάμπρια και κόντυψα από το κεφαλικό. Ναι. Εντάξει, δεν έχει πατήσει. Όχι, καλός είναι ο Λεόν. Και στην Αιμπάρ ήταν καλός και στην Πέτης. Και στην Οσασούνα πέρσι κουβάλισε όσο μπορούσε. Εντάξει, καλός παίχτης. Δηλαδή, εγώ προσωπικά. Είναι λίγο πιο ψηλός από το Λιβάγια και λίγο πιο γρήγορος νομίζω. Και καλύτερος με το κεφάλι βέβαια. Τι να πω, η Ισπανία έχει πολλές ευκαιρίες, το θέμα να έχεις λεφτά για να πάρεις. Ναι. Παίχτε από την πρώτη μέρα και... Πιστεύω για φόρ είναι το καλύτερο ποτάμι που μπορεί να ψωνίσει ο Πάοκ αυτή τη στιγμή. Για φόρ, Ναι. Για οχτάρι, πού θα ήθελες να απευθυνθείς? Οχτάρι έχω το Μωρίσιο, δεν χρειάζομαι κάτι. Εντάξει. Ένα δεύτερο καλό οχτάρι χρειάζεται να παίξει και 4-3-3 με 2 οχτάρια και ένα εξάρι. Δεν το έχω ψάξει. Δεν έχω δει κάποιον να μου κεντρήσει. Θέλω να αφήσει τον Κορέτσκα από τη Σάλκη. Ούτε τον Βάιγκλ. Κορέτσκα από τη Σάλκη πάει Μπαρτσελόνα, πάει στην άλλη μου αγαπημένη. Πάρε φέρει τον Μπερναρντέσκι. Καλά, ναι. Μπερναρντέσκι. Πω. Αριστερό πόδι να κλείνει. Πατή μια φωτοβολίδα προχθές στον είδα. Πω. Και για τη χρυσή μπάλα λίγο να σχολιάσω κάτι. Βγήκε αποτέλεσμα. Όχι. Ποιο, πού? Ρονάλντο. Ναι, Κριστιάνο Ρονάλντο. Έκανε και παπούτσια καινούργια αυτό. Ήδη. Εντάξει, πήρε Champions League, πήρε το. Ναι, αλλά το θέμα είναι δεν τάξει, ήταν δεύτερο πάλι. Για ακόμη μια χρονιά, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ποιο ήταν πρώτο κανονικά για σένα? Ο Μέση. Εντάξει, ο Μέση τι πήρε πέρσι. Μετράνε τίτλοι, αυτό. Σίγουρα, ναι, μετράνε και αυτά όμω. Το θέμα είναι η ατομική απόδοση, όχι τι έκανε σαν με την ομάδα σου. Είναι και ατομική απόδοση. Και είναι. Εντάξει, ρε. Νομίζω ότι ο Μέση είναι φέτος χρονιά. Αν το πάμε έτσι και το 13 ο Ριμπερί πήρε 5 τίτλους με την Μπάγερν και βγήκε τρίτος στη σχετική ψηφοφορία. Έφυγες. Καλημέρα. Εντάξει, ρε. Έλα. Έλα. Τι γίνεται? Καλά. Με την ΑΕΚ πρώτη. Με την ΑΕΚ στους 32. Με την ΑΕΚ εντός κυπέλου. Έχουμε φτάσει Δεκέμβρη, σε λίγο αλλάζει χρονιά και ακόμα λέτε το ελιπές ρόστερ, το ελιπές ένα, το ελιπές άλλο, το ποιο ρόστερ, παιδιά, είναι καλύτερο από τη ΣΑΕΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σε επίπεδο βάθους εκκρίνουμε, γιατί ακόμα είναι Δεκέμβρης, έχουμε μέχρι το Μάιο. Το βάθος, ρε παιδιά, δηλαδή το βάθος στο ρόστερ του ΠΑΟΚ ποιο είναι? Τώρα κοίταξε, προχθές τραυματίζει το Λικαντούρι, μπαίνει μέσα ο ΜΑΚ. Αυτή την πολιτεία δεν έχει η ΑΕΚ. Πώς την έχει, Παναίκο, ναι. Α, τον είδα σήμερα εκεί, μπήκε στο 90. Γούστα. Τρομερή μορφή. Βάλε το Γιούση μέσα, την παιχτούρα. Ενεργοποίησέ τον. Από αυτό το παιδάκι θα δούμε μεγάλα πράγματα. Εγώ σοκαρίστηκα το τον είδα στο κύπελο. Έπαιζε λες και ήταν 30 χρονών. Πραγματικά. Στο καλυθέα εκ τον κρίνω. Ναι, εγώ εκεί το κρίνω, φίλε. Και δεξί πόδι και αριστερό πόδι. 10 θέσεις έπαιξε το παιδάκι. Το σώμα του είναι. Οι κινήσεις του σώματος δείχνουν. Έτσι. Παίχτη που έχει όρθιο το κεφάλι του και είναι ταχύς, μην το φοβάσαι. Από πού μας τηλεφωνείς, φίλε μου? Από Βέρεια. Βέρεια. Και είσαι τι θα είναι, φυσικά, τι θα είναι. Παπαϊωάννου έχει. Έφυγες, επόμενος. Πάλι το λέει. Έλα. Έφυγε. Καλή σου μέρα, Κωστή. Κοινικός Κούλικου. Να τους ο Πρίτανης. Ήτανε σε πανεπιστήμιο. Ποιος άλλος μπορεί να είναι?
Βασίλη, σε έκανε εντύπωση πολύ σωστά είπες για το αμφιθεατρικό της παρουσίας του Κωστή στο Πανεπιστήμιο σήμερα. Εντάξει, είναι ένας χώρος ξένος για τον Κώστα. Νομίζω πρώτη φορά που να βρέθηκε στο Πανεπιστήμιο ή το πολύ πολύ δεύτερη, τρίτη. Έχω πάει πολλές φορές. Έχει πάει σε ορκομοσίες. Το έχω πάει σε πανεπιστήμιο για μελέτη στην ιατρική αυτό. Να άστονα τώρα, λοιπόν, και μόνο για εκεί είναι. Το πλέον αξιοπερίεργο, καθώς έχεις περάσει και εσύ από ανάλογες σχολές και ανάλογους χώρους και θα καταλάβεις την επισήμανσή μου, είναι ότι δεν είναι το η διάρκεια χωρίς διαλύματα, χωρίς διακοπές, χωρίς ενδιάμεσα πηγαδάκια. Αλλά αυτό που έλαβε χώρα και να ξαναφοράς είναι ότι κανείς από τους παραβρισκομένους δεν έφυγε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Είχε ζέστη το αμφιθέατρο, γιατί συνήθως δεν ανάβει καλοριφέρ αυτή. Είχε παραπάνω από αυτή που έπρεπε σαν ζέστη, πίστεψέ μου. Δηλαδή σε κάποια σημεία ήταν υπέρ του δέοντος. Έκαιγε δηλαδή. Είχε μια θαλπορή. Δεν κοιμήθηκε κανείς για να μην το σκάψει. Πάντως οι πιο ωραίες γυναίκες στο πανεπιστήμιο εδρεύουν στη νομική, να ξέρεις. Από του ΠΕ, από ό,τι θέλεις. Κοίταξε. Επειδή εγώ είμαι και μια ηλικία κατά τη μεγαλύτερο από σένα, λοιπόν, το φουαγέ τη φιλοσοφική ήταν ανέκαθεν ξαναφορά. Βασίλη, να σου το πω ελληνικά τώρα. Έχει υπεραριθμία γυναικών. Άσε τα φουαγέ. Είχε κανένα καλό τούμπανο εκεί πέρα να σε πήγουν τα μάτια, οι κόρες εκεί, τα αμύγδαλα να σε φύγουν, να συγχυθούν τα μάτια. Κανένα τούμπανο είχε. Υπήρχαν αρκετές οι οποίες μπορούσαν να σταθούν κάλλιστα στην αγαπημένη σου, στο αγαπημένο σου reality. Βρεάσε να σταθούν οι ψιλοκάπουλες, είχε. Ο κόλος να είναι στο σβέρκο. Είχε. Αυτά θέλουμε να ακούσουμε. Είχε λογικό. Έτσι, μπράβο. Να σταθούν στο φουαγέ και τρίγμα εφόρτο τώρα. Λοιπόν, επίσης αυτό που άξιζε περισσότερο τον Κωστή ήταν ότι το καταλάβαινε ακόμα και ο πλέον αδαής ότι αυτό το ζούσε, δεν το έκανε ψεύτικα. Αυτή τη διαδικασία, αυτό το δύο εκεί πέρα μέσα. Πιστεύω να μην διαφωνούμε στην προσέγγιση, σωστά Κωστή? Έτσι. Απολύτως. Και μια που ανέφερες προηγουμένως την υπεραξία που δίνεις, πώς την είπες, τούνι, αυτή που πάρει. Τούνι, ναι. Μπράβο. Εμένα με κάνει εντύπωση, καθώς πιστεύω ότι η Ιβόνη είναι πιο άξια να φοράς. Ποια είναι η Ιβόνη? Όχι ρε, αυτή είναι κακάσχημη ρε, τη βάζουν και βαθμούς ρε. Τι λες και τράκαρε με το Intercity, τη βάζουν και πεντάρια τώρα. Σε παρακαλώ να πούμε. Και τη Βασιλική Ρούσου να τη δούμε με ένα μήνυμα επιτέλους τώρα. Να τη βάζουν και βαθμούς. Εσύ, όλα καλά και όλα ρε, σέβομαι το γούστο του καθενός, δεν ξέρω με την παράμετρο, αλλά πολύ πλαστικούρα αυτή η τούνη. Φίλε, εντάξει. Εντάξει, έβαλε και μαρσπιέδες, έκανε και τέτοια ράφη. Καλά έκανε το παιδί. Τώρα είναι. Θα σου πω κάτι. Θα σου πω το μυστικό. Ο Αλαφούζος την προορίζει για το survivor, φίλε. Το μάθεις και αυτό. Εκεί έχει πολλά κουνούκερες. Είμαι τζιμπής, τίποτα και αυτό. Δεν παθαίνει τίποτα. Έχει βάλει κάτι νιουιορκέζικα μπαλόνια να πούμε καλές δουλειές. Δεν σκάνουμε τίποτα. Σωστά. Μερσεντές γράφουν πάντα. Βέβαια. Δεν γράφουν Fiat. Δεν πέφτει κάτω στη θάλασσα με κολλήσει. Τίποτα. Δεν βυθίζεται. Όσο και να την πατά, δεν βυθίζεται. Βέβαια. Και αναφορικά με αυτό που υπόθηκε σχετικά με τη συμφωνία της Ιντραλότ για τον ΟΠΑΠ, είναι όντως άξιο σχολιασμού, γιατί η Ιντραλότ έχει ξεφύγει στα επίπεδα του ποδοσφαίρου σε παγκόσμια κλίμακα. Μην ξεχνάμε ότι έχει τη συμφωνία της, του ελέγχου στοιχείων στοιχηματισμού σε παγκόσμια κλίμακα. Δηλαδή στη Γενέβη, νομίζω πέρσι πρέπει να έγινε αυτή η συμφωνία, ελέγχει το λογισμικό, το software αυτό του προγράμματος, το οποίο ελέγχει σε παγκόσμια κλίμακα τις αυξομοιώσεις πονταρισμάτων από την τελευταία κατηγορία Ινδίας μέχρι την Premier League. Δύσκολα με βάζεις, δεν τα ήξερα αυτά. Ψάξε και αυτή την παράμετρο. Εντάξει, υπάρχει εσύ για να τα ψάχνει αυτά. Μα τα ψάξω κι εγώ, εσύ ήξερε τώρα για την τούνη, ρε παιδί μου, στα λέω. Εντάξει, τώρα χέρι νύβει τώρα και το κάτω πρόσωπο. Να μην σε πω τώρα ποιο ήταν με τούνη, να πούμε, ποιο τέρματζη. Τρίκαλα. Όχι, όχι. Όχι. Τέλος πάντων. Γι' αυτό παίζει καλά στο ΠΑΟΚ. Σφαίρα πάει. Λάιφστάιλ, δηλαδή. Ναι. Έλα! Είδε κάτι εκτινάξει και μπουξεράδικε που κάνει το παιδί. Έλα, Κώστα μου, καλημέρα, καλημέρα, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Γιατρέ μου, έγινε στο μάτι σήμερα, ναι. Μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Εκεί δεν βλέπουν μπάλα. Μίλκα, σοκολάτε τρώνε αυτοί. Πήγα, αλλά δεν πήγα. Πήγα. Ναι. Ναι. Γιατί? Γιατί? Άδειο το γήπεδο ήταν. Το ξέρω. Απλά υπήρχε. Κάποιο άλλο χρειαζόταν περισσότερο εισιτήριο από μένα. Α! Έκανε τον αλτρουιστή. Εντάξει. Έκανα τον άλλο. Πάλι το καλό παιδί. Τέλος πάντων. Ούτε σ' άλλο είχε και ψοφόκριο εκεί έξω. Μείον ένα, είπε ο σχολιαστής του Κοσμοτέ.
Δεν ξέρω. Μείον ένα επί την ώρα τη έναρξη του αγώνα, ήταν θερμοκρασία. Δεν ξέρω πού έφτασε στο τέλος. Παραπάνω. Μείον ένα είναι στο κέντρο που μένω εγώ. Εκεί πέρα είναι έξω προς το ποτάμι, είναι, είχε τουλάχιστον μείον 8. Πώ. Είχε 0, μείον 1, 0. Παγοδρόμιο το γήπεδο, φαινόταν ότι πολύ γλίστρα. Ναι, ήταν, είχε πολύ κρύο. Τέλο μια μικρή παρατήρηση για τις επιλογές που λέτε για το κατά πόσο μπορείς να βρεις φθηνούς ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι αν θες κάποιον γρήγορο ταχύ, έτσι με ταχυδύναμη, στη Β' Γαλλίας. Β' Γαλλίας, όχι Β' Γερμανίας. Και αν θες center back, Σκανδιναβία. Δηλαδή ένα Μέλμπερκ στα νεαρά του. Δύσκολο να το βρεις Σκανδιναβία, δεν τους βασίζουν. Κοίταξε, Σκανδιναβία βγάζουν, είναι το μόνο που βγάζουν. Center back. Λίντελεφ που παίζει τώρα στη United, τέτοια στυλάκια δηλαδή. Αυτό που έχει ο Πάου και τον έδειξε και κάνει τώρα στο έφερο. Παγιανόπουλο, μα παίξει εθνική Σουηδία. Δεν στη γίνεται τώρα. Πάμε τώρα να πω και κάτι άλλο. Καταρχήν, συμφωνώ απόλυτα με τον προηγούμενο τον Αριανό για αυτό που είπε για το Σοκράτη. Εγώ απλά θα υπενθυμίσω ότι και θα πω ότι όποιο πιστεύει ότι ο Ντιόγκο πριν από τόσα χρόνια έκανε 10 είναι στον κόσμο του. Ο Ντιόγκο έκανε πολύ λιγότερα, αλλά το θέμα κράτησε ένα ολόκληρο καλοκαίρι γιατί ο Σοκράτης μπήκε στο βραζιλιάνικο στοίχημα. Μάλιστα. Τα έχουν ξαναπεί αυτά. Γιατί αν ο Ντιόγκο έκανε 10 εκατομμύρια και έφυγε μετά από 1,5 χρόνο, αυτό που είχε κάνει το, να το πω έτσι, το deal θα ήταν κρεμασμένο. Δηλαδή, Αλεξάνδρα, θα την γλώσσα. Βέβαια. Δεν συγχωρεί αυτό. Ο Τζοβάνι πώς άξιζε δηλαδή. Καλά, ο Τζοβάνι ήταν άλλη ιστορία. Εντάξει. Από εκεί και πέρα για το θέμα κόκαλη με Λισανίδη. Ναι. Τα έχω ξαναπεί αυτά. Ότι ο Σοκράτης στον Ολυμπιακό ήρθε με ένα και μοναδικό σκοπό. Να αποδείξει ότι ο ίδιος είναι μεγαλύτερο μέγεθος από την ομάδα. Και εν μέρει το κατάφερε. Ο Σοκράτης. Βεβαίως. Για μένα δεν τον ένιωξε ποτέ ο Ολυμπιακός. Τον ένιωξε η δικιά του ομάδα να είναι η πρώτη. Αυτό φάνηκε όταν ανέλαβε το μπάσκετ, το οποίο το πήρε πραγματικά από τα χάλια μαύρα από το Παστράτιο και το έκανε πρωταθλητής Ευρώπης. Και μετά το παράτησε. Όταν το πήγε στο ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ πήρε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με Ιβκοβιτς και το παράτησε. Όχι, συνέχισε. Απλά ήταν μια κακή χρονιά το 99 στο Μόναχο, εκείνο το Final Four που δεν πήγε καλά η ομάδα. Ήρθε μετά ο Σούποντιτς. Έχω ζήσει να μου ρίχνει 45 πόντους ως FFS που είσαι. Ήταν εκείνη η χρονιά του Σούποντιτς που Λάιφ πήρε με ανατροπή από το 2-0 το πρωτάθλημα με 3-2. Ήρθαν τα κλειστά συμβόλαια της Ευρωλίγας. Ήταν μετά με το Σούποντιτς που είχε αρχίσει να παίξει. Το 2-2 με Ρισασέ και τα λοιπά. Μια χαρά ομάδα έχει ο Ολυμπιακός. Κοιτάξτε, εγώ έχω ζήσει Ούγκρο μπασκετμπολίστα στον Ολυμπιακό. Ήταν και μεταγραφή τρομερή υποτίθεται. Το Γκούλια. Τις χρονιές που είχε παίξει τον Κορυδαλό, που το σέφιχε κλείσει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τις δύο χρονιές. 2-3-2-4. Με χαρίσει Playmaker, με Λιαδέλη και πολύ κακό ρόστερ. Ο Λιαδέλης έμεινε ένα χρόνο στον Ολυμπιακό. Εκείνες χρονιές ήταν. Ναι, γιατί έφυγε, ξέρεις. Ο Λιαδέλης από τον Ολυμπιακό. Ένα χρόνο, γιατί έφυγε ο Λιαδέλης που είναι και ο Θεσσαλονικιάς. Για Και ο πατέρας του έπαιξε τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό. Ήταν και στον Άρη στον Πάο, αν θυμάμαι. Ο Λιαδέλης και στο Μακεδονικό είχε. Κανονική ομάδα. Ο Λιαδέλης. Ο μπαμπάς του. Στον Ολυμπιακό Βόλο δεν το ξέρω αυτό. Στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Α, ο πατέρας του. Ο πατέρας του. Παναγιώτη Λιαδέλη. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτά που ήθελα να πω για τον Σοκράτη. Καταρχήν. Τι εμφύλιο έχουν αυτοί εκεί. Ο Σοκράτης έχει σπαστεί πάρα πολύ από την εποχή που ο Μαρινάκης πήρε τον Ολυμπιακό, γιατί όποιος θυμάται δεν ήθελε να τον δώσει με τίποτα. Προωθούσε με τα χίλια τον Δαβριντιάδη. Όποιος έχει μνήμη σε αυτά τα θέματα θα τα θυμάται σίγουρα. Και γιατί, να, και γιατί να φύγει γιατί ήθελε να φύγει από τον Ολυμπιακό ο Κόκαλης. Ο Κόκαλης δεν ήθελε να φύγει. Ο Κόκαλης έψαχνε τρόπο για να μείνει. Και είχε κάνει τότε τα περίφημα γράμματα του Δεκάρικου, αν τα έχεις ακουστά. Ναι. Όπου έδινε κομμάτια μετοχών σε επιφανείς Ολυμπιακούς και μη οικονομικούς παράγοντες της χώρας με αντίτιμο 10 εκατομμυρίων. Ναι, το πρόβλημα του τι ήταν, ρευστό. Με σκοπό να βγάζει 2-3 χρόνια ακόμα στην Προεδρία στην Κούτρα. Ο συγκελίδης Σιτρουέν, γιατί δεν μπήκε μέσα στον Ολυμπιακό και αυτός ήταν κοντά στο να πάρει την ομάδα τότε. Ποιος? Ο συγκελίδης. Που είχε τη Σιτρουέν. Ο συγκελίδης δεν πήγε στον Ολυμπιακό, όπως δεν πήγε και ο άντρας της Γιάννας Παπαδοπούλου. Της Γιάννας, πώς δεν είναι. Έλα, μωρέ, πώς δεν είναι. Δασκαλάκι. Ο Αγγελόπουλο πήγαν στο μπάσκετ και ο συγκελίδης θα δημιουργήσει να πάρει το ποδόσφαιρο. Γιατί πήραν Αγγελόπουλοι το μπάσκετ. Και όχι, πρώτο, γιατί πρώτο, να φύγει ο Σοκράτης από τον Ολυμπιακό. Από τα κοινά γραφεία, άλλο ρωτάω εγώ. Γιατί να φύγει ο Σοκράτης από τον Ολυμπιακό, τι πρόβλημα υπήρχε. Ο Σοκράτης από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσε να μείνει γιατί είχε τον κόσμο εναντίον του. Ναι, γιατί. Νομίζω ότι η χρονιά που μπήκε η ομάδα πέρυσι είχε σταματήσει να ταΐζει τις εφημερίδες του πρωταθλητή. Δηλαδή, ταΐζει εφημερίδες. TV Magic. Μισό λεπτό, ποιος δεν ταΐζει εφημερίδες. TV Magic, το ξεχνάμε. Συγγνώμη.
Θες να πεις ότι δεν τάιζε τους οργανωμένους. Τους οργανωμένους είχε σταματήσει να τους ταΐζει και μετά σταμάτησε να ταΐζει και τον πρωταθλητή. Γι' αυτό του βρίζαν τη μάνα οι οργανωμένοι. Σόπα. Και τι καλοί άνθρωποι αυτοί οι οργανωμένοι. Πολύ αγαπάνε τις ομάδες. Σαν τους οργανωμένους δεν έχει. Δεν έχει σαν τους οργανωμένους. Ναι. Κάποιους άλλους δημοσιογράφους που δούγαν αντιπολίτευση, ξέρεις ότι τους ξύρισε. Ναι. Τον Τζόχο, τον Αντίπα, την Κουντούρη. Καμία σχέση με τον πρόεδρο του Εραστέχνη. Όλοι αυτοί που κάναν αντιπολίτευση τους ξύρισε αμέσως. Ο Τζόχος έχασε τη θέση του αρχισυντάκτης της Σπορντέι. Ναι. Από αυτό το πράγμα. Και ο Αντίπας αναγκάστηκε να γίνει μάνατζερ. Ναι. Ο Τζόχος που είναι τώρα στην Κοσμοτέ TV, αυτός ο Μιχάλης ή άλλος. Ο Μιχάλης που αυτή τη στιγμή, να πω ιστοσελίδα. Ναι. Είναι ο διευθυντής του Γκαζέτα. Μήπως είναι το Σταύρο Τσόχο, λες ρε. Όχι, όχι, είναι ο Σταύρο Τσόχο είναι ο μπαμπάς του. Αυτό λέω. Ο Μιχάλης νομίζω ότι μετέδωσε και σήμερα το μάτι σαν. Ο ένας είναι στον Γκαζέτα και ήταν παλιότερα στη Σπορντέι. Έχω την αίσθηση ότι είναι εξής ο άνθρωπος αυτός και όχι Ολυμπιακός. Όχι, όχι, Ολυμπιακός. Υπάρχουν δύο Μιχάλητες Τσόχοι. Ξαδέρφια είναι. Είναι στο συνδρομητικό και ο άλλος είναι στην Γκαζέτα και παλιότερα στη Σπορντέι. Α, είναι για τον ξάδερφο του. Ο δεύτερος, άμα ψάξετε, υπάρχει ένα τρομερό άρθρο μετά το 3-0 με την ανόρθωση. Που το γράφει και λέει: κοίτα πώς τον κατάντησες. Πέρασε το πέναλτι ο Μήτρογλου. Μπράβο. Είναι από το Σοκράτη, είναι από τον Τζόχο στο Σοκράτη. Από εκεί και πέρα, τέλος, γιατί έχω τελειώσει. Γιατί πώς το λένε, έχω παρατραβήξει. Ο Σοκράτης είχε τεράστιο πρόβλημα με τις πωλήσεις του Ολυμπιακού. Ο Σοκράτης είχε τεράστιο πρόβλημα όταν ο Ντούσαν Ίβκοβιτς ξαναπήγε στον Ολυμπιακό. Αυτά τα ξέρετε, δεν τα ξέρετε. Να ρωτήσω κάτι, με ποιο τρόπο έγινε η μεταβίβαση των μετοχών στον κύριο Μαρινάκη? Έγινε αυτό που λέμε απομείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Τι ακριβώς είχε γίνει τότε για να αγοράσει ένα ποσοστό συγκεκριμένο? Καταρχήν, αυτό που εγώ ξέρω ήταν ότι ο Σοκράτης είχε πάρει ένα δάνειο από μια τράπεζα, δίνοντας ένα κομμάτι των μετοχών το οποίο προώρησε να το δώσει στο Λαβρεντιάδη. Σε άλλη τράπεζα, όχι στην Πρότονμπακ του Λαβρεντιάδη. Mm. Από εκεί και πέρα έγινε, δεν ξέρω κι εγώ τι ακριβώς, και έγινε μια κάποια μείωση μετοχικού κεφαλαίου, αλλά ειλικρινά δεν γνωρίζω νούμερα. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε και το τεχνικό εργαλείο με το οποίο πέρασε ο Ολυμπιακός. Θα παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την. Αυτή τη στιγμή ο Σοκράτης είναι ξεκάθαρα εναντίον του Ολυμπιακού. Ξεκάθαρα. Ναι. Του κύριου Μαρινάκη, όχι του Ολυμπιακού. Όσο είναι ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό, είναι εναντίον του Ολυμπιακού. Δεν είναι σε προσωπικό. Αδυνατόν να σου ρωτήσω κάτι. Όταν ο Ολυμπιακός εισπράττει 23 εκατομμύρια από το Ρέτσο, εσύ τι πιστεύεις, ο Σοκράτης χαιρετίζει να χωριέται? Γιατί να μην στεναχωριέται τη χέρια, τι το νοιάζει, δικό του μαγάζι είναι πλέον. Γιατί δεν μπορούσε να το, γιατί δεν μπορούσε να το κάνει ο ίδιος. Φύγε, επόμενη γραμμή. Ο Μαρινάκης έχει καλύτερες σχέσεις με τους μάνατζερς, ναι. Σαν τζέτιδες. Κουτσολιάκος. Καλημέρα κύριε. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού λένε με τον Σοκράτη είδαμε και μεγάλη μπάλα. Καλημέρα. Γιατί με τον Μαρινάκη δεν είδες. Δεν είδε. Είδες μια χαρά. Καλημέρα κύριε. Ναι. Έλα ρε πρόεδρε. Πού είστε ρε ρεντές μου εσείς? Πού είσαι ρε ντίβα της Θεσσαλονίκης? Πού είσαι ρε γαμπρέ του πανοράματος? Στεφανέ, χαιρετίζω και τον γιατρό και τον πρόεδρο του... Μην το τραβάς. Πού είσαι ρε μιλφόδοστρωτήρα? Άκου σήμερα τι είναι σήμερα, Στέφανε. Τι είδες? Είδα το έργο, την ελληνική ταινία, Στάσου, τα αμύγδαλα. Τα αμύγδαλα. Βόγλης, ναι. Ναι, πες το Γιάννη άμα μπορεί και το βάλει λιγάκι. Κορίτσια στον ήλιο. Ναι. Έλα, ελαφρύ, λέγε. Τι θα κάνουμε τώρα, λέγε. Τι θες, τίποτε. Εγώ έτσι σας. Τι έγινε με τα διαμερίσματα της Τσιμισκή, τι έγινε? Α, θα προχωρήσουμε πολύ, ρε. Ναι, ρε, για μπέρα. Εντάξει. Χαιρετίζω το τέτοιο το γιατρό. Γιατρέ, πού είσαι? Άλλο το ρωτάς, άλλος απαντάει. Πες μου, ρε Μιχάλη, δώσ' μου. Τι? Πληροφορίες, πες μου, τι γίνεται, πού είσαι, τι κάνεις? Α, δεν θα σου πω που είμαι τώρα, γιατί δεν κάνει γεια. Θα τα πω εγώ γεια. Είσαι καμιά κρεματοκάμαρα πονηρή? Ναι. Θέλω προεδράρα ένα βράδυ να κάνω με τον Στέφανο κομπή. Και έχω και χορηγό. Χοχοχοχο. Καμιά θεία από το πανόραμα, τι? Όχι, ρε. Χορηγό, ρε. Εγώ και εσύ. Γιατί η θεία από το πανόραμα τι είναι? Χορηγό. Πότε θέλω να. Όποτε θες να τη βρούμε την άκρη, ναι. Το Στέφανο ρωτάς πότε? Όχι, εσύ να με βάζεις με τον Στέφανο να κάνουμε κομπή. Εδώ. Εκομπή. Εγώ λέω να κάνεις εσύ, εγώ και ο Κόκκινος μια εκπομπή. Α, δεν σήμασε με τι έγινε. Τι έγινε? Α, τον έφερα μια εικόνα για. Μια εικόνα για. Του Παΐσιο έφερε. Παΐσιο, για. Δεν τον είδα να χαίρεται πολύ. Ξέρεις τι χαρά του έδωσα. Δεν νομίζω. Έφυγε, εντάξει, να σου πω και κάτι άλλο. Θα πάει την πουλήσει αυτή τώρα τη φωτογραφία. Κώστα, μόλις έφυγες, τον πήραν τηλέφωνο, λέει, πού είναι ο άλλος. Έφυγε, ρε. Το σε ψάχνανε.
Με ψάχνει ένα τηλέφωνο, ναι. Και έκατσα δίπλα, το ξέρω εγώ, το λέω, κάνουμε μια ανακοίνωση για αυτό το χαρτί για, τα, για το κέντρο, ναι, για τη Θεσσαλονίκη. Έκανε την ανακοίνωση και αντί να του κάνει όπως έπρεπε, το έκανε όπως κάνεις εσύ, κάπως έτσι, ρε εσύ, πες το κανονικά, ρε. Του είπε δηλαδή στα Μαγκιόρκα, τι να πω, τέλος πάντων, αυτό πήρα να σας πω. Είσαι κατατοπιστικό. Θέλω να με πεις πώς μιλούσε τη μεγαλομεσήτρια στο τηλέφωνο, ναι, ρε Μπαγάσα. Ναι. Εγώ σ' άκουσα, αλλά θέλω να το πεις πώς τη μιλούσε. Πες το, ναι, πες το. Πες το. Έλα με τη λάγνη φωνή ψυχούλα μου και θα βρεθούμε. Έλα, πες τα. Πες τα, αφού μπροστά ήμανε. Να. Έλα. Τι θες. Όπως την είπες στο τηλέφωνο, είπες, έλα ψυχούλα μου, πότε θα βρεθούμε. Όχι ψυχούλα μου, άρα Γεωργία, πότε θα βρεθούμε για το ακίνητο τα εξτρέμματα αυτών την πολυτέλεια. Ναι. Τι νομίζεις. Λίγο όμως τιμή δεν έριξε ο άλλος ο Μπαγλαμάς από τη Χαλκιδική, 6 χαρτιά ζητάει. Πολλά είναι, ρε φίλε. Πολλά, ρε. Πάρα πολλά, ρε φίλε. Πολλά ζητάει. Ναι. Βέβαια. Ήθελα να σε πω λιγάκι για τα μοντέλα που δείχνει. Πες. Τα μοντέλα. Σαν τις ενδιάμειες που φοράνε τα σκουλαρίκια μέχρι τέρμα, ρε. Ναι, ρε φίλε. Σε θέλω με Κριτή δίπλα στο Στέλιο Κουδουνιάρη, τώρα ο λαός σου. Εγώ μέσα είμαι. Φυσικά τι, έξω δεν ξέρει. Α, δεν είπα, βγήκε μια Ρουμάνα που λες. Ρουμς. Ναι. Ναι. Και τους έκανε Ρώμα. Καλά τους έκανε, ναι. Τι είπε. Βγήκε ένα, το βλέπω για. Η Ραμόνα Βλαντή, ναι, συνέχισε. Το βλέπω για. Ναι, βγήκε με ένα μήνυμα, ξέρω εγώ, και έκανε, ξέρω εγώ. Και λέει, εσείς τι δεν ξέρετε να κάνετε κριτική, ξέρω εγώ. Και αυτή με τα σκουλαρίκια που είναι σαν τα Διάνικα, δεν ήξερε τι να πει. Καταλαβες. Και είχε και έναν άλλο σαν τον Γιωργάκη που τον Παουξή που είναι με τα μουσια. Έτσι ακριβώς. Λέει. Φύγε. Δρόμο, παρεκράπηκες. Φέρε τον μου κοντά μου. Φέρε τον κοντά μου, αυτό σου λέω. Καλημέρα. Γεια σου, παιδιά. Νάτος. Χαιρετώ την παρέα. Έλα. Καλησπέρα τον αξιότιμο κύριο Κώστα. Τι κάνετε. Λοιπόν, σήμερα λίγο μας λαχτάρισε η ΑΕΚ, αλλά γιατί, τελικά... Γιατί. Γιατί στο δεύτερο μήχρονο τους έδωσε μέτρα. Ναι. Απλά ο Αραούχο έπρεπε να το βάλει στα πρώτα λεπτά του κόσμου. Ναι. Για να μην υπάρχει, ας πούμε, αγωνία. Πάτε σε ένα μάτς που δεν είναι μια καθαρή ευκαιρία. Πώς? Είναι ένα μάτς το οποίο δεν έγινε ούτε μια καθαρή ευκαιρία. Δεν ήταν καθαρή ευκαιρία τώρα. Τσαπατσούλικη ήταν, δεν ήταν αυτό που λέμε open play και τα λοιπά. Ήταν εκεί. Τι τσαπατσούλικα που από πλάγια. Τώρα δεν σου μάθαμε. Φάτσα την αιστεία από τα 5 μέτρα. Η φάση του Αραούχου στο 15 γίνεται από πλάγιο out από τα αριστερά. Στα πρώτα λεπτά. Υποδοχή Αραούχο, τρεις ώρες. Όχι Αραούχο, Λιβάγια, τρεις ώρες υποδέχεται την μπάλα και άλλοι το κοιτάζουν να περιστρέφεται. Ποια σοβαρή άμυνα θα άφηνε να παίχνει να πάρει το σκάφο. Δεν ήταν τελείωμα φάσης από το μεγάλο παίχτη. Τελείως. Καταρχήν, δηλαδή, ο Κώστας δικείται τον παίχτη, γιατί μιλάμε για ένα ολιστερό τερέν, μάλλον με πάγο. Εκεί ο Λιβάγια θα το κουλούσε. Πάγο στο Ταρτάρ, δηλαδή. Εντάξει, να είμαστε και λίγο επικείς. Εκεί ο Λιβάγια θα το κουλούσε. Τέλος πάντων. Τέλος καλό όλα καλά. Δειλά-δειλά ο Τσιντώτας βγαίνει σιγά σιγά. Είναι και συντοπίτης ο Τσιντώτας. Σαν ο τρίτος θερματοφύλακας. Μας είχε πει ο Καμπερίδης για τον Τσιντώτα. Είναι συντοπίτης ο Τσιντώτας. Πριν δύο χρόνια, ναι. Βέβαια. Είναι σαχνάρια του Αλέκου Ντουράντου. Ναι. Γιατί ο Αλέκου Ντουράντος είναι ο δεύτερος. Ο πρώτος ήταν ο Δωρανδάκης. Λοιπόν. Επίσης. Ο Τσικρίσκι άρχισε να βρίσκει τον εαυτό του. Ναι, κοίταξε ο Τσικρίσκι σε ένα μάτσο το οποίο η ΑΕΚ πήγε για τον πόντο, κλείστηκε. Δεν είχε μεγάλες αποστάσεις, δεν είχε μεγάλες διαδρομές ο Τσικρίσκι. Τον βόλευε το παιχνίδι αυτό. Πάντως για τον Βράνιζ δεν το συζητώ, είναι μακράν ο καλύτερο. Δεν απέτυχε πολλά πράγματα από το παιχνίδι. Δεν ρίσκαρε. Το πήγε στο 0-0 μέχρι το 85. Το ξέρω. Τον γκολ στο τέλος και του πάρει την πρόκληση. Ναι, ο Βράνιζ είναι μακράν το καλύτερο στόπερ. Στο πρωτάθλημα. Ποιος είναι ο καλύτερος στόπερ? Ο Βράνιες. Νομίζω ο Χατζησαΐας είναι, αν και κανένα νόητο πέναντι του Μπάθνα. Εγώ συμφωνώ, είμαι με τον Βράνιες.
Εγώ είμαι το Χατζησαΐα, νομίζω κάτι. Ο Χατζησαΐας είναι. Δεν υπάρχει σύγκριση μόνο τώρα. Ποιο Χατζησαΐας τώρα. Είναι λίγο λαφρύ ο Βράνιας. Έλα τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Ο άλλος είναι μόνιμος στην Εθνική Βοσνία τώρα και εσύ μου λες το Χατζησαΐα. Και ποια είναι η Εθνική Βοσνία. Ποια είναι. Αυτή που σε έβγαλε έξω. Είναι η Εθνική Βοσνία. Την περάσαμε και πήγαμε στο παράδειγμα. Αυτή που σε έβγαλε έξω είναι η Εθνική Βοσνία. Πότε. Πρέπει δεν σε πέρασε τελευταία η Εθνική Βοσνία. Όχι, την πέρασε η Ελλάδα με εκείνο το απίθανο συνδυασμό αποτελεσμάτων που οι Βόσνοι χάσανε από τους Βέλγους 3-4. Λίγο ύποπτο μου φαίνεται αυτό που εκεί έπαιζε ο Βράνιες, ναι. Ο καλός στόπερ. Όχι, δεξί μπακ έπαιζε. Στο Βέλγιο Βοσνία. Και δεξί μπακ. Ναι, 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 εντάξει τώρα η περιοχή. Στην Εθνική παίζει δεξί μπακ. Στην Εθνική Βοσνία παίζει δεξί μπακ. Και τέλος πάντων, υποτιμάτε την ΑΕΚ, δεν υπάρχει. Καταρχάς, εγώ, αν και έχει τον τεζαβαντάζ του προπονητή ο Ολυμπιακός που λέγεται Λεμονής, είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα. Έχει το know-how, να ξέρουμε. Ό,τι θέλει έχει. Για μένα είναι το φαβορί ο Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα, μετά η ΑΕΚ και μετά ο ΠΑΟΚ. Και το ΠΑΟΚ τον κλείνεται από τα μάτια με τον Εγινιακό στο κύπελο και με την Ξάνθη που δεν κατέβηκε να παίξει. Καλά πλάκα κάνετε. Αυτή είναι η κριτική που ξέρετε να κάνετε. Ο Λιτζάρας που ήταν γιατρέ. Υπήρχε Λιτζάρας μέσα στο κύπελο. Κύριε Κώστα, ο Γενάρης... Που του τρώει όλους ζωντανούς. Ακούστε λίγο. Θυμάσαι πως έπαιξε Ξάνθη με Ολυμπιακό. Να πω κάτι. Διάλειμμα. Μείνε κύριε Κώστα, μην κλείσεις. Διάλειμμα. Θύμωσε ο κύριο. Μην κλείσεις. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο, βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά λαλαλά. Λαλαλαλαλα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψα σαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrospor. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. .89 θέλεις να επικοινωνήσεις εκτός έρας με τον γιατρό για ένα δικό σου θέμα, κτηνίατρος είναι όντως. Πάρε μετά την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, ναι. Λοιπόν, να πω κάτι. Ναι, να πεις. Να πούμε, κατά την παράθεση. Ναι. Πανιώνιος ΑΕΚ διπλό, Πανιώνιος Ολυμπιακός διπλό, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Χ, Ξάνθη ΑΕΚ Χ, Ξάνθη Ολυμπιακός Χ, Ξάνθη ΠΑΟΚ διπλό. Ναι. Δηλαδή, με δύο αντιπάλους βλέπουμε ότι πάνω κάτω έρχονται στα ίσα. Ναι. Δεν είναι κάθε μάτς το ίδιο, κύριε Κώστα. Ναι, δηλαδή, ναι, το βλέπει παράξενο, κύριε Κώστα. Δηλαδή, τι παράξενα. Είχαμε λήψεις. Το παιχνίδι δεν μας πήγε, μπήκε ένα αυτογκόλ. Για πες μου τα γαπτά αμυντικά του ΠΑΟΚ, σε παρακαλώ. Γιατί, νομίζω ότι ο Κάνιας έχει μια χαρά ποιότητα. Ο Κάνιας, ποιος άλλος, ποιος είναι? Κάνιας, Τσίμηρο, Μαουρίτσιο, μπορεί να τον πεις ότι είναι στο κομμάτι του. Και ο Σάκοφ. Ο ημιπαράλυτος. Σάκοφ, κάτσε. Ο ημιπαράλυτος. Τι λέτε τώρα. Δηλαδή... Κάνιας και Μάνιας. Θα τον πάρω με τον Σιμόης, εγώ τον Κάνιας. Πλάκα κάνετε μωρέ. Ο Σιμόης ήταν ένα άφαντο χάφ από την Πελενένσες. Ο Κάνιας έχει γεμάτες χρονιές με Μπέτις και Σπανιά. Βρέσετε, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ βλέπω τι παρουσιάζουν στο γήπεδο σήμερα. Άσε είμαστε... τώρα τι και νομίζω, μια φορά και έναν καιρό τώρα. Τα ρόστρε δεν έχουν μεγάλη διαφορά σε ποιότητα. Δηλαδή. Και ρόστρε, κατά τη γνώμη σου, την προκατηλημένη.
Δεν είναι προκατηλημένη. Σήμερα από την προκατηλημένη γνώμη. Σκύλωσε ο Σιμόε. Οκ, καλά τρεξίματα. Ναι, σήμερα ναι. Σε μια αντεπίθεση πάει να μου κάνει παλιά με ναι. Το εξωτερικό και παλιά είναι. Θα του δούμε αύριο με τον Παναθηναϊκό που δεν είναι σε καλή κατάσταση. Κύριε Κώστα, υπενήσεσαι ότι Ξάνθη κάθισε με τον ΠΑΟΚ. Πώς? Έχετε αποδείξει αυτό που λέτε. Ότι... Όχι, δεν λέω ότι κάθισε. Ένα μάτσο το οποίο πήγε καλά. Κάθε ομάδα δικαιούται να έχει και κακή μέρα. Δεν λέω ότι κάθισε. Αλλά. Δεν λέω ότι κάθισε. Αλλά. Απλά δεν επέδειξε τον ίδιο ζήλο που επέδειξε σε άλλα μάτια. Το ίδιο υπενήσεστε ότι ήταν λίγο. Ναι, το ίδιο λέει, ναι. Νοθροί. Ναι. Νοθροί ήταν, δεν ήταν νοθροί, τι ήταν δηλαδή. Νοχελική. Νοθροί ήταν. Κάνε τον δω τώρα τον μεγάλο τον παίχτη, τον Λιμιό. Μεθαύριο. Με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Κύριε Κώστα, έχετε και ρεβάν στην Τούμπα δεύτερο γύρο. Δεν θα είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Έχετε να περάσετε. Εκεί είναι που δεν σε υπολογίζω. Γιατί θα έχω κάνει μεταγραφές. Τι μεταγραφές? Ο Τσιγκουναράς. Αυτό το παραμύθι τώρα Τσιγκουναράς. Τώρα που είναι ευκαιρία. Εντάξει. Θα γίνουν τρεις μεταγραφές. Και αν δεν είχα την τύχη να χάσω Μάνδαλο και Γιώχασον, δεν το συζητούσα καθόλου. Δεν το συζητούσα καθόλου. Έχασα δυο ποιοτικούς παίχτες. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ το πιθανότερο να τερματίσει πρώτη στην πρωτοβουλία. Με τον νου σας Μπαϊράμ κάνετε. Η ΑΕΚ μάλλον θα διαψευδείτε σύντομα ικτρά. Κύριε Κώστα, είσαι ο Μελισανίδης και έρχεται το χειμώνα μια ομάδα και σου λέει θέλω πακέτο Βράνιες, Μπακάκι και Σιμόης, 10 εκατομμύρια τώρα τι κάνεις? Όχι. Α, δηλαδή όχι. Με ποιο θα παίξω? Μάλιστα. Για να δω πέντος. Δεν ξέρω, εγώ μια υπόθεση έκανα. Λέω υποθετικά για μια ομάδα, πακέτο. Για αυτούς εγώ τους λέω όχι. Μάλιστα. Εγώ όχι θα έλεγα. Εφόσον με ρωτάς. Ναι, και εγώ όχι θα έλεγα. Αλλά θα σου πω και το άλλο που το έχω πει κι άλλη φορά. Τα καρογκιζουλίκια που κάνει ο Χιμένεθ. Ναι. Με το δάχτυλο που σήκωσε, εάν ήμουν εγώ στη διοίκηση θα είχε φύγει. Μάλιστα. Όσο καλός προπονητής και να ήταν. Όπως το Πέλκας έχει εξαφανιστεί με την ενέργεια που έκανε. Εδώ ο κατήκης αναγκαιρισμού έκανε και μπαίνει στην πίτα Νορβηγία. Εδώ με μια γροθιά ο Γκαρσία έγινε ήρωας και εσύ με ένα δάχτυλο θα έδιωχνες το Χιμένεθ. Με μια γροθιά πεντέτες συμβόλαια. Εγώ είμαι άλλης γενιάς άνθρωπος, αλλιώς εξετάζω κάποια πράγματα. Όπως και για την ΑΕΚ έχω πει όταν έπεσε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ντρέπομαι για αυτήν την ομάδα. Έκλεισες. Ντρέπεσαι και για το τωρινό. Έκλεισες. Έκλεισες. Δεν κάνω χέρες. Ωραίος. Καλά τα είπε. Παρορμητικός. Γνωστικός. Με φωνή δυνατή. Ερετικός. Χλεβαστικός. Ευάερος. Ευήλιος. Ευήλιος. Κύριε Κώστα, σ' αγαπώ, λέει 817. Φυσικά. Τα λες σαν τον 69χρονο αξί πατέρα μου. Όση μπάλα βλέπετε, δεν τη βλέπουμε όλοι μαζί. 35χρονος γάβρος από Πειραιά. Αυτό τον παππού τον κύριο Κώστα τον κόβω για κακό γέρο. Το μεσημέρι σου έλεγε μη συζητάς για μπάλα με τα παιδάκια και τώρα που τον κοντράρει ο γιατρός του έσβησε την άλλη. Του έσβησε την άλλη πόλη. Εγώ πάντως για να λέω την αλήθεια. Ναι. Για το κομμάτι αυτό, με ποιες ομάδες δικούν το πρωτάθλημα, σίγουρα Ολυμπιακό, ΣΑΕΚ, ΠΑΟΚ, κάθε μία έχει τα όπλα της. Ναι. Νομίζω ΠΑΟΚ έχει τα περισσότερα. Ναι. Καλημέρα, ναι. Καλό λεπτό. Έλα, φίλε. Μιχάλης από Γιάννης. Γεια, πρόεδρε. Έλα. Στο φίλο μου τον Βασίλη και τον φίλο μου τον Λευτέρα Παραβυσσό. Τα ναι. Φίλια μου. Λοιπόν, όσον αφορά τους ΑΕΚτσίδες τώρα που μας την παίρνουν και μιλάνε για βάθος στο ρόστερ, έχω μαζί με τον Γλύκο 4 θερματοφύλακες, 3 Γλύκος, Ρέι, Πασχαλάκης, μαζί με έναν Σιαμπάνι που περιμένει με το μαχαίρι στα δουλειά για ναι. Να παίξει. Ναι. Έχω ένα δεξιμπάκ τελεωμάτος και το Ιανουάριο θα κουβαλήσω και τον Κυβρακίδη. Μακάρι. Ναι. Στα αριστερά έχω το κενό, αλλά έχω ένα παίκτη που κοστίζει 1,4 εκατομμύρια το χρόνο και θα συμπληρωθεί και αυτό το κενό. Με ποιον? Και... Ποιον θέλουμε? Με ποιον αυτό δεν είμαι της διοίκησης να το κρίνω. Ποιον θέλει εσύ? Πίσω, εσύ. Ατρόμητο. Ποιον θέλεις? Λουτ. Θα ήθελα και Γιανούλη και Λουτ. Λουτ δεν είναι αριστερό, μπακ το Χούλτ εννοείς. Ο Λουτ είναι Χούλτάρι. Δεν μπέρδεψε και ο Στεφ. Και εγώ μπερδεύτηκα με αυτούς Γιώργη Ξάνθου λίγα αγόρια. Και άκου να δεις τώρα, Ραπτό, πώς έχει το έργο. Έχω 3 εξάρια, τον Γκάνιας, τον Γκάτσε και τον Τσίμιροτ. Δεν είναι εξάριο Τσίμιροτ. Εξαροχτάρι. Εντάξει, ναι. Υποσυνθήκη και εξάριο. Υποσυνθήκη γίνεται, ναι, σωστό. Ωραία. Έχω
στα χαφ μου τον Σάκοφ, έχω τον Μαουρίσιο, έχω άλλους δύο-τρεις. Ναι. Και έχω στις στέργες τον Μακ, έχω τον Λιμιό, έχω τον Μπέλκα που μπορεί να παίξει κατά με την πτέρυγα. Κατά σε. Έχω Βιερίνια εφόσον ανέβει. Εφόσον δεν πάθει δράση. Δεν λέει Γιάννη, μπορεί να παίξει αυτό στη θέση. Μιστακίδη, ναι. Σαν αποθεραπευτεί την παίζει. Έχω Μιστακίδη που δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση. Φρεσκαδούρα. Ναι. Και το μόνο πρόβλημά μου είναι στη γραμμή της κρούσης. Ναι. Εκεί πέρα νομίζω ότι υστερώ. Ναι. Με μεγάλη διαφορά από την ΑΕΚ που έχει δύο καλούς ποδοσφαιριστές, το πιο φορμαρισμένο. Εδώ υπάρχει θέμα προπονητή και νιαριού, φίλε. Υπάρχει θέμα. Αφήνει εχμές ο Πρίγιοβιτς ότι... ότι ο προπονητής δεν παίζει τακτικά ωραία ή δεν το βοηθάει. Προπονητής του λέει στο διάλογο, πρέπει να σου φέρει την πάνω στο κεφάλι. Θα σου πω κάτι και θα συμφωνήσεις. Ναι. Θα σου πω κάτι και θα συμφωνήσεις. Ο Κουλούρης ταιριάζει περισσότερο σε αυτό το στυλ παιχνιδιού που θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ, που έπαιξε μέσα στην ΚΑΠ, προσπαθήσει να παίξει και με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι μονοδιάστατο αυτό το ποδόσφαιρο. Αλλά και ο Κουλούρης τσαπατσούλα είναι. Καλός γρήγορος αυτός, αλλά τσαπατσούλης είναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί πρώτη φορά σε αυτό. Και κάτι ακόμα, ραπτό. Ραπτό. Ναι. Και κάτι ακόμα. Ναι. Όσον αφορά για την ΑΕΚ και για το βάθος που λέγαμε, ναι. Να σου υπενθυμίσω ότι έχω δώσει και ένα τσουβάλι δανεικού στη Super League για να κάνω δημόσιες σχέσεις και να τρώμε σοκοφρέτες. Και αν φέρω και πίσω και, τον Χατζησαία και τον Ουάρντα, θα γίνει να δεις πανηγύρι. Άκουσέ με προσεκτικά, πρόεδρα. Πάνε κάνε τάλαρα τώρα αυτή τη στιγμή του Καντουρί, του Τσίμηρου, του Σακόφ, Κάνιας. Διώξει τους όλους από εκεί πέρα, μην τους βλέπω. Και πάνε φέρει το Σιώπη με τον Μανσόν να τους βάλει πίσω από τον Μαουρίτσιο και φύγει 20 πόντους μπροστά. Και άιντε τώρα κάθουμε να λέμε: έχεις βάθος πάγκου. Αυτούς εδώ πέρα ούτε για τα Παναγίρια κάνουν αυτοί που είναι τα χαφ τώρα. Άιντε. Ένας Μαουρίτσιο είναι και εκείνο λες πότε θα παίξει. Άντε. Ακούω. Γιατρέ. Να ακούω, ναι. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι ο Χατζησαίας αυτή τη στιγμή δεν είναι από τα καλύτερα center back στην Ελλάδα? Στο φετινό πρωτάθλημα είναι το καλύτερο stopper. Την μπάλα, σε επίπεδο από εγώ είδα ότι ο Χατζησαίας και ο Ρισβάνης σε αυτό το στυλ παιχνιδιού είναι πάρα πολύ καλοί. Καταρχήν έχει ψηλό ποδοσφαιρικό IQ. Πρόσεξε λίγο. Όταν έπαιξε Ατρόμητος Παναθηναϊκός και ο Ατρόμητος πήρε την μπάλα και έκανε κατοχή και ανέβηκε ψηλά, έκανε ένα μπέναλτι του Χατζησαίας γιατί τα πρώτα 10 μέτρα του είναι αργά. Εντάξει, εκεί ήταν κακή εκτίμηση, ήταν ένα λάθος, το μοναδικό του λάθος. Όταν λοιπόν ο Χατζησαίας παίξει με μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και ανέβει στη σέντρα, εκεί θα του σου πω εγώ ως Χατζησαίας που υστερεί στην ταχύτητα. Πρέπει να βελτιωθεί. Επόμενη γραμμή. Βελτιωμένος είναι. Πρέπει κι άλλο. Το πέναλτι που κάνει με τον Παναθηναϊκό είναι αδυναμία στην έκρηξη. Δεν είναι θέμα ταχύτητας, είναι θέμα ταχύτητας. Θέμα ταχύτητας. Πάνω στη γραμμή και έβαλε τα χέρια του. Τον έβαλε 10 μέτρα σπριν και τον έβαγε ο άλλος. Σώπα τώρα, μην το λες. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Συνδεόμαστε με Τούμπα. 80 λεπτό. Κουβαλάει την πάλο ο Πέλκας. Βλέπει Λιμιό. Τριπλάρει ο Λιμιό σε ένα-δύο παίχτες. Σεντράρει κεφαλιά ο πρίγκιπος στο γάμα του Διούδη. Και η φίλη του Τούμπα 3-0 σκορ. Και όλοι πάμε ψυχιατρίο και φίλε με μένα πάμε σε εξωθεραπευτήριο, φίλε Ραπτόπουλε. Στο φυσιοθεραπευτήριο γιατί να πάμε? Σε εξωθεραπευτήριο είναι μάλλον. Σε εξωθεραπευτήριο. Ο Τάσταρος σήμερα φίλε από τον Κουγιουζάνη, ο Γουρηγός. Τι σουρδουν τάμαρο είσαι. Τι ταμάρι είναι αυτό, τι βλαχογούρνο είναι αυτό. Φίλε, εξαι τι, καταπίνω πολύ από γυναίκα φιλιάμι και από έχω το δουλειάρι καθώς. Δηλαδή εσένα ο Γκαηλές είναι γυναίκα μόνο. Ναι ρε, θέλω σούπα. Αυτό που θες. Δηλαδή σαν ελαττώματα, σαν άντρας, έχεις μόνο το τι είσαι γυναικά. Εγώ πιστεύω ότι έχεις όλη τη νύχτα μια γυναίκα και σταματάς για διάλειμμα να φας τρεις παντσέτες από την καντίνα. Σαν άντρας. Σαν άντρας. Σταμάτα. Σαν άντρας. Πόσα ελαττώματα έχεις? Έχω πολλά, φίλε. Έχω πολλά ελαττώματα. Πες μου, σε παρακαλώ, ένα-ένα τα ελαττώματά σου. Λοιπόν, ξοδεύω πολλά λεφτά μου, τα τρώνε όλες. Συγγνώμη. Δεν κάνεις λοιπόν καλή διαχείριση. Μπράβο. Πού τα τρως τα λεφτά? Τα τρως στις γυναίκες, στη ζωή μου είναι γυναίκες. Ωραία, δεύτερον, άλλο κουσούρι. Δεύτερον κουσούρι, καλό κατάλληλο στη νύχτα. Ξενυχτάω και πηγαίνω σε κρυβά ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης και κουβαλάω. Θα μου σου πω τι έκανα στο πεντετεράνιδα. Αυτό δεν είναι, αυτό είναι συνέπεια του πρώτου. Άλλο ελάττωμα έχεις. Έχουμε τρώω πασέτες πολύ, άλλος και δεν μπορώ να έχω καλή... Δεν έχεις καλή στήση, ναι. Όχι στήση, πες το ενέργεια. Όντως πανσέτες είναι σκυλιά, με λίγο κυλαράς.
Βέβαια. Έχεις δηλαδή κάποια κιλά τα οποία την αγάπη σου για τις γυναίκες δεν σου κάνουν το σεξ τόσο καλό. Πάνε. Παρακάτω. Πίνεις. Παρακάτω. Είμαι στην αδερφότητα Θεσσαλονίκης. Αγαπάω την κατοίκηση στο. Είμαι το θρησκευτικό χώρο. Ναι. Αλλά οι γυναίκες είναι το λάτωμά μου. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, πού πας, στην εκκλησία? Πάω στην εκκλησία καθαρά. Κάθε πρωί τέτοιο θεία λειτουργία. Το απόγευμα στο Σιπερινό. Προσεύχομαι. Εύχομαι να γίνει ένας Χριστόδουλος στην Ελλάδα. Ναι. Απλώς πάω και είναι η αδυναμία μου. Ναι. Οι γυναίκες είναι η αδυναμία μου. Εσύ, Ραπτόπουλε, είσαι εξω. Πρέπει να με δώσει ένα φάρμακο. Να πάω μαζί σε ένα εξωθεραπευτήριο. Η ψυχιατρία γίνουν καλά, μισή δυο. Μισό τσιάλι θέλει, δεν ήθελε τη μισή. Τσιάλι, λέει. Ένα τσιάλι, θα τσιάλι, τσιάλι. Δεν μου λες, ναι. Ο γιατρός τι παιδί να βγει καλά. Πες μου, γιατρός, για πες του γιατρό. Γιατί δεν σε θέλει. Πες να ακούω. Κοιτάξτε, εγώ πάσχω από ένα σπάνιο είδο σύνδρομο που λέγεται. Να το πω. Πες το, ναι. Σέξο σχιζοφρένεια. Σέξο σχιζοφρένεια. Σέξο σχιζοφρένεια. Ναι, ναι. Θες να το βουτά συνέχεια δηλαδή. Βλέπω δηλαδή, φίλε γιατρέ. Βλέπω μπούτι έξω, βέρμα, ναι. Στη Θεσσαλονίκη και τρελαίνομαι στις φυράδες. Είναι αυτό το οποίο σε συγκινεί πολύ σε μια γυναίκα. Ο Ασλαμάς είναι ποδολάγνος. Εσύ τι είσαι. Ναι. Το δέρμα από ό,τι κατάλαβα. Το δέρμα. Θες να είναι λευκό. Εγώ φίλε, είμαι θέλω να μαστιγώνει η γυναίκα. Με αφέτρες, θέλω να πάω με φέτρες. Να σε μαστιγώνει εσένα η γυναίκα. Ναι, μ' αρέσει να μαστιγώνει. Κάτσε λίγο. Μετά, συγγνώμη, συγγνώμη. Να κάνω στέξ, θα την πηδάω. Περίμενε, ρε, περίμενε. Περίμενε, μίλα πιο. Όχι κοζανίδιο. Θες να σε μαστιγώνει η γυναίκα. Ναι, μ' αρέσει το να τηλεφθένει τη μόδα. Άρα θες και θες αφέντρα κιόλας. Θέλω αυτή είναι το ντομινές. Κατάλαβα, φύγε. Εκτός από. Κατάλαβα. BDSM, εκεί κατάλαβα. Τι είναι αυτό, πώς. BDSM. Του αρέσει η αφέντρα. Δηλαδή του αρέσει. Bondage and discipline, say to masochism. Εκεί είναι ο άνθρωπος. Αν δεν ήταν από την Κοζάνη. Αν δεν ήταν από την Κοζάνη και ήταν σε ένα πιο πολιτισμένο μέρος που να μην ήταν η τοπική κοινωνία τόσο πολύ αφοριστική, μπορεί να έκανε φλερ και με ταλικέρδες στην Εθνική Οδό. Το πήρα γαμπάρι. Είναι βλαχογκέι να πούμε. Και κόβει τη λειτουργιά του. Καλημέρα. Ναι. Έλα, έλα μωρό που είσαι. Πάμε επόμενη. Φύγαμε. Εύρε κοπέλα, βέρε. Με το χαζό δύο τώρα, ναι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, Ραπτόπουλε. Καλημέρα, κύριε. Πες στον κύριο Κώστα, πιο πιθανό είναι να βρει κάτω το δέντρο τον Άι Βασίλη παίχτη παρά να πάρει μιλισανίδες. Παρά να πάρει μιλισανίδες. Μπουρντόζες τα λέει τώρα, μπουρντόζες. Αγία Σοφιά, καμπαναριά. Λέγε. Λοιπόν, καλά το πας, παρακάτω. Καλά το πας. Ναι. Που έλεγαν για κόκαλη μαρινάκια, το πιο σημαντικό. Ο κόκαλης όταν έκανε το Καραϊσκάκι, έκανε μια εταιρεία την Καραϊσκάκι ΑΕ. Βεβαίως. Και πήρε δάνειο 50 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τον Λαβρεντιάδη. Το δάνειο το πληρώνανε, τα έσοδα που είχε ο Ολυμπιακός, σαν να λέμε ότι έμπαινε από την ερασιτέχνη. Όταν το κράτος μπήκε μέσα και πήρε το ποσοστό του Λαβρεντιάδη, σταμάτησε να εξυπηρετεί το δάνειο αυτό τον κόκαλη για το ίδιο το κράτος και στην ουσία σταμάτησε να εξυπηρετείται όταν πούλησε το Ολυμπιακό, η Καρασκάκης ΑΕ να εξακολουθούσε να είναι στον κόκαλη. Με το που την πήρε και ο Λαβρεντιάδης μπήκε το κράτος μέσα. Στην ουσία έχει σταματήσει να εξυπηρετείται από έσοδα του Ολυμπιακού αυτό το δάνειο. Ο κόκκαλης δεν το εξυπηρετεί και στην ουσία ο πρωτότυπος τον περιμένει και στη γωνία να βγει σε πληστηριασμό για να το πάρει. Από εκεί ξεκινάει. Ό,τι συμβαίνει με το Αρένα στη Λάρισα δηλαδή, μια αντίστοιχη κατάσταση, κόκκινο δάνειο, πάμε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οπότε θα πάρει σε πολύ χαμηλό κόστος στο Καραϊσκάκης. Ο Μπουτόταβρο. Ναι. Άμπραβο. Η επίθεση τώρα που έχει γίνει, ειδικά σήμερα, είναι πολύ στοχευμένη λόγω Μελισανίδη. Όπου ο οποίος Μελισανίδης έχει πει και παντού ότι ο κόκκαλης είναι δικός του. Μπλέκουν μέσα και τον δικό μας με τον κοκαλιάρη. Η κόντρα είναι μεγάλη. Και ο κοκαλιάρης με το δικό σου, πώς το λένε το διαιτητή που μοιάζει με Κινέζο που έχει ο ΠΑΟΚ εκεί, στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πώς το λένε το. Ο Μάλαμας. Μάλαμας. Ο Μάλαμας όταν ήταν διαιτητής, επί Γκαγκάτσι. Σφύριζε Ολυμπιακό. Σφύριζε. Δεν ξέρω τι. Σφύριζε ο Δανίλη το πρώτο έφραγμα εκεί το από τους Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Βέβαια ο Μάλα μας λέει ότι εγώ έπρεπε να αποβάλω και άλλους του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι η εκδοχή. Συμφωνώ. Ναι, εντάξει. Το θυμάμαι το μάτς. Ήτανε μάτς περίεργο. Το πρώτο έφραγμα ο Δανίλη το έπαθε εκεί. Λοιπόν και το ρεπορτάζ λέει ότι ο Μάλα μας γνώρισε το στο Σαββίδι τον Κοκαλιάρη. Για να του κάνει τη δουλειά. Έψαχνε να βρει τον άνθρωπο. Ναι. Δεν κακό. Μα δεν κακό αυτό. Σου λέει εγώ έχω τα λεφτά. Ωραία. Ναι, αλλά πρέπει να μου κάνει τη δουλειά. Ποιος θα μου την κάνει τη δουλειά. Ο Ραπτόπουλος δεν ξέρει, ξέρω εγώ. Ο παπά, ο γιος του, χαμπάρι δεν έχει για το Instagram.
ποιος είναι ο Κοκαλιάρης. Καλά κάνει. Κοίταξε, όπως μέχρι, καλά έκανε μέχρι, και ο Κόκαλης όταν τον είχε τον Κοκαλιάρη. Άκουσε good. Ο Κοκαλιάρης πιάσε. Συγγνώμη λίγο. Όταν ο Κοκαλιάρης με τον Κόκαλη κάναν τη δουλειά, τους βρίζαμε. Λέγαμε για το Αθηναϊκό κράτος. Τώρα που ο Κοκαλιάρης, ας πούμε με το δικό μας, καλά είναι τώρα. Κοίταξε, η πιάτα λέει ότι ακόμα στο ναι. Payroll του Κόκαλη είναι ο Κοκαλιάρης μέσα. Ο Κόκαλης τα έχει βρει με τον Κοκαλιάρη. Τώρα πάει να τα βρει ο Κοντός με τον Κοκαλιάρη. Το επικρίνουμε αυτό ή το κατακρίνουμε, το λέμε οκ, τι λέμε. Ότι τελικά και ο Γκαγκάτσι ξαναβρέθηκε η Σούπερ Λίγκα, ότι ο δικός μας το μικρό Γκαγκάτσι τον κουνάρει την ΠΑΕ, και άντε σιγά σιγά να πει στον Νικόλα τώρα, εκεί στο σύννεφο που έχει στο μυαλό, ότι τελικά δεν είναι ο Κόκαλης πίσω τον ΠΑΟΚ. Και άσε μετά να κυλαδάει για 7 ώρες. Δεν τρώγες την ΠΑΟΚ, είδες. Ναι. Ο Χουλτ ζήτησε 500 από ΑΕ και ΠΑΟΚ, έστρεψαν και οι δύο. Ο Μπερ παίρνει 300 το χρόνο και μιλάτε για ΠΑΟΚ. Μεθαύριο παίζει ο Κουλιμπαλί. Δεξιμπακ. Εγώ τα δίνω για Χολτ 500 φίλε. Κουλιμπαλί έπαθε τρεις θράσεις σε τρεις μήνες. Μήνα και θράση. Η τσέπη του. Τι να πάθει, δεν ξέρω. Πάμε έξι τελευταίοι. Βολίδα. Δύο λεπτά ο καθένας. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Λοιπόν, χαιρετώ Στέφανο, Βασίλη, Χιλιτίδη και σένα ραπ. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρέτα μας, τον Πλάτανο, λέγε. Ωραία. Τάκα, τάκα, μια παρένθεση και κλείνω. Μ' αρέσεις. Λοιπόν, σε ακούω από το 2008. Είμαι 23, ήρθα στη Γερμανία, ωραία. Ναι. Περνάω καλά, λεφτά στην τσέπη. Μπράβο. Αλλά λείπει αυτό το κάτι, αυτό το κάτι που ψάχνουμε εμείς οι Έλληνες, οι τους δαμπάνενες, οι βλάχοι. Τι ψάχνεις. Οι άνθρωποι, γιατί είμαστε άνθρωποι. Τι ψάχνεις. Ωραία. Δηλαδή πώς να σου πω, είμαι 80% καλά. Ξέρω τι ψάχνεις εσύ. 20, δεν ξέρω. Ψάχνεις ωραία. Ήλιο, καφενείο του Διονύση, σαγιονάρα με κάλτσα, βαθύ κάθισμα. Παοκάρα, τσίπουρο, γκομενιλίκια, παραλία, κόντρα φανάρι με φανάρι, ροκές, αυτό σου λείπει. Ωραία, δηλαδή λείπει η ουσία. Όχι, λείπει το ορντεύρ. Ξέρεις πως την παλεύω. Για... Λοιπόν, γουστάρω μια Κολομβιανή, 40 χρονών την κυνηγάω, ένα αυτό. Καλό παρεάκι έχω. Μαύρη είναι. Πήρες μου. Μαύρη Κολομβιανή. Όχι. Ινδιάνα, όχι Ινδιάνα. Σκούρι! Ψιλομελαχρινή, όχι σκούρι, ραπ. Θα σ' αρέσει, πίστεψέ με, ξέρω τα γούστα σου περί. Μοιάζει ξανθού και τα λοιπά. Ποκαχώντας. Όχι. Ποκαχώντας. Η γυναίκα πρέπει να έχει λευκό δέρμα. Λευκή η γάλα να είναι. Όχι. Εμάς μας αρέσει η σοκολάτα. Άσε που οι μαύροι βρωμάνε κιόλα. Άσε ρε βρωμάνε, Ινδιάνα τώρα το μωρό να πούμε. Σοκολάτα. Εύα Μέντες και έτσι να πούμε. Βρωμάνε! Άκου τώρα από τον πλούτο σου λέει. Λοιπόν, αυτό ακούω. Σε ποια πόλη της Γερμανίας είμαστε. Είναι καλό. Πού είσαι. Και ένα κόμμα που με κρατάει εδώ, προσμένω τις διακοπές μου. Ωραία, εγώ δραμηνός είμαι. Προτείνω τον γιατρό που θα έρθει με τη δόξα. Παραβατικός. Ένα γιατρέ στο Αιγαίο. Παραβατικός. Παραβατικός. Πρώτα τραβάμε πιστόλι και μετά λένε καλημέρα. Τώρα πού είμαστε. Παραβατικός. Τώρα είμαι Γερμανία, φίλε. 14 του μηνός, εγώ θα είμαι δράμα. Μάτσε με το κυσαμικό, έχει 17 πριν. Την Κολομβιανή κυνηγά είναι να πει δείξει. Το κυσαμικό του λε. Αμάρε, Βασίλη. Το Βασίλη. Πού είσαι Γερμανία, αλήθεια. Για πε μου. Τον άνθρωπο. Θα δώσουμε καμία. Γκάρδι, φίλε είμαι. Πού είσαι? Στουτγκάρδι. Τον κατάλαβα. Φουσχάιμ, Κλίτνιγκεν, πού? Μια χαρά κλάπη και έχει Στουτγκάρδι. Ε, λέγε. Πόλη είναι. Μπαλίτσα έχει. Κλάμπινγκ έχει. Τα πάντα. Έχει, ναι, ναι. Η Γερμανία γενικότερα έχει επιλογές. Πιστεύω, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Αλλάζουμε θέσεις. Άκουσε με δραμινέτη, σε λείπει εκεί πέρα. Όλα τα έχεις και μπυρίτσες και γκόμενες. Σένα σε λείπει ότι ελληνική λαμογιά δεν μπορείς να κάνεις εκεί για το κράτος. Είναι σφιχτό. Είναι σφιχτό. Δεν μπορείς να βγάλεις τα μαύρα να τα φας εκεί πέρα. Πες την αλήθεια. Φύγε! Φύγε, σε περιμένω. Τι περιμένω. Άιντε. Δεν μπορεί να διπλοπαρκάρει. Αυτό είναι. Σήμερα να το πετάξει τα κλειδιά να μην φωνάζει. Μην φωνάζει. Άσε με να κοιμηθώ, ρε, μη σε πω τίποτα. Τι φωνάζει. Μην το φωνάζει. Άσε με να κοιμηθώ λιγάκι. Ναι. Λοιπόν, να ενημερώσουμε του φίλου από τη Βέρεια, γενικά στην Ημαθία κτλ. Σεισμό έγινε. Έγινε σεισμική δόνηση 3,5 βαθμών τη κλίμακο Ρίχτερ, μικρό είναι. Στι 1:44 και πριν από λίγο, δηλαδή στι 1:24, 20 λεπτά πιο μπροστά, έγινε 2,8. Δηλαδή έγιναν δύο μικροσεισμοί, είναι μικρή παιδιά, χαλαρώστε, γιατί μου στέλνουν μηνύματα τώρα εδώ και στο κινητό και... Φοβήθηκαν τα πουλάκια μου με 3,5 ρίκτερ. Άμα σου βγει κάτω από τον κόλο 3,5 ρίκτερ, θα σου πω εγώ σαν να θα φεύγεις από εδώ πέρα τρέχοντας για να βγεις έξω. Λοιπόν, άιντε συνέχισε τώρα με τον κόλο. Πάντως,
Πάντως το γεωδομικό, πως το γεωφυσικό δεν τα ακούσω. Αυτός, ούτε τους ακούω. Αυτός που έκανε ο γυναικά σεξ του Σουρδοντάμαρου θα ήταν και έγινε σεξ. Λες, λες να έπεσε, έκει κοιλιά, να έπεσε με την κοιλιά κάτω δηλαδή. Αυτό, ρε Σούρδε, εσύ φταίς ρε Κοζανίτη. Όσο μεγάλος ηλικιακά είσαι Κυρκώστα, λέει ο ενοχλητικός Νεαπολίτης, και γνώσεις έχεις, τόσο είναι και το μένος σου με τον ΠΑΟΚ. Σε πείραξε το διπλό του ΠΑΟΚ στην Ξάνθη, ε. Το διπλό της ομάδας σου στην Αλαμία Μούχτη το κάνατε. Ραπτόπουλε, το πρωτάθλημα ξεκινάει μετά το Γενάρη, δηλαδή μετά τις μεταγραφές. Πήγε να φέρει παλτά ο, πώς το λένε, ο διαιτητής. Σε βλέπω λίγο μαζεμένο όμως όπως ένα. Γιατί? Ως για πρωτάθλημα, δηλαδή. Περιμένεις την Κυριακή τη δακίνη του Παναθηναϊκού. Άσο συμπτωμάτων. Σίγουρα, έτσι. Βέβαια. Με διούδη τερματοφύλακα. Έχει το σύνδρομο του Αρκιανού μέσα στην Τούμπα. Καλό, έτσι ο δεξί μπακ. Πάμε, δηλαδή, πάμε, θα μπει μέσα στην Τούμπα και θα λέει: αμά Παναγία μου, τι γίνεται, θα δει το ασπρόμαυρο σαν ένα. Το σύνδρομο του Αρκιανού έχει. Ομά. Άμα δει και τον μπαμπά του τρομοκρατημένο. Και Σάρα που είχε βάλει κόλλο κλάστρο πλανικό, διότι στο χέρι. Λοιπόν, έλα, πάμε στον κόσμο. Πάμε, γιατί καθυστερούμε. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Νάτο, από Σουρδία σε Ρουδία πάμε. Έλα, πάμε. Κομνινά, έλα. Στην Αγία Τετράδα εκεί. Ναι. Αλλά και ο Κώστα με. Είναι ποιος είναι, έτσι είναι. Τρίτο με φέρνει. Κατάλαβες. Αλλά θα φύγω γεμάτος από αυτόν τον κόσμο. Από χαρές. Ποιες χαρές δηλαδή. 74, 81, 85, 89, 93. Οι νίκες του Πασόκ. Τι λέρε. Κατάλαβες. 74 δεν πήρες νίκη, τρίτο βγήκες. Ο ερχομός του Μητεράν της Ελλάδος. Ο Μητεράν της Ελλάδος. Κατάλαβες. 3 Σεπτέμβριο 1994, τεράστια ημερομηνία. Αλλά. Βέβαια. Μεγαλύτερη μπορώ να πω. Αν δεν ήταν αυτή, δεν θα ήταν και οι υπόλοιπες, γιατρέ. 18 Οκτώβριο 81 και δεν έχω ξεχάσει πλέον τα υπόλοιπα. Τον Ιούλιο. Το 85, το 93. Το 89, σε 6 μήνες, 3 επανωτές εκλογές. Μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, εφιέστατος. Δολοπλόκος, τα πάντα έκανε. Με τα πάμπρες, τα λεφτά ο Λούβαρης επί Ανδρέα, τα έκανε ή επίσημετη. Ραυτόπουλε. Ναι, Ανδρέα. Εχθές είχαν στο ίντερνετ και λέγανε στο Καζαντζάκη χρόνια πολλά. Εσύ μου λες να μην λέμε τον Ανδρέα. Φελί είστε κι εσείς, φελί κι αυτοί με τον Καζαντζάκη. Καλά, εντάξει, εσύ είσαι ο σωστός. Κατάλαβες, σου δώσε ψωμάκι, έφαγες, μεγάλωσες και τώρα το βρίζεις. Δεν τον βρίζω. Γιάννη, συμφωνείς εσύ εκεί. Συμφωνεί. Καλά, γιατί απαντάς για μένα, Ραπτόπουλος έγινες. Αυτό ακριβώς, συμφωνείς για μένα. Εσύ Ραπτόπουλε, Ραπτόπουλος έγινες. Ποιος. Ο Ραπτόπουλος λέει, απαντάει για μένα, Ραπτόπουλος έγινε ο Ραπτόπουλος. Τερζής έγινε, τερζής. Λοιπόν, σταμάτα εσύ από εκεί, δεν τρέπεσαι. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος είναι παρεξηγημένη προσωπικότητα. Πώς? Ο Άκης Τσοχατζόπουλος είναι παρεξηγημένη προσωπικότητα. Όχι, δεν ξέρω αυτό. Είναι γιατί δεν τα φάγαμε μαζί. Όπως τα έκανε αυτά. Τσοχατζόπουλο τον έφαγε η γυναίκα. Κάτσε ρε, μόνος του ήτανε, μόνος του ήτανε ο Τσοχατζόπουλος. Δηλαδή μόνο αυτός τα έφαγε από το Πασόκ για να ξέρω δηλαδή. Τον έφαγε η γυναίκα του η ανόητη που έκανε να πούμε σπατάλες προκλητικότατες. Άμα ήταν συνετή, η γυναίκα του τον έφαγε τον Τσοχατζόπουλο. Αυτό λέω εγώ. Καλά τα λες, Ραπτόπουλε. Άιντε, μπράβο. Ραπτόπουλε. Ναι. Άκου ένα ωραίο σήμερα. Σοσιαλιστές. Ήταν ολοβέρντος στην τηλεόραση. Ναι. Άλλο τεκνό. Με άλλο τεκνό, ναι. Και λέει ο Ανδρέας, ε. Ναι. Και λέει στον δημοσιογράφο, εμείς του λέει, η Δημοκρατική Παράταξη συμφωνήσαμε και συμφωνεί και το ποτάμι. Ναι. Και παίρνω αυτά καπιτόπου που λένε εδώ και τώρα στα γραφεία του Πασόκ. Ναι. Λέω, γιατί δεν αναφέρει. Τώρα ο Λοβέρδος του λέω, δεν ξέρω να το προχωρήσει. Λέει, εμείς η Δημοκρατική Παράταξη συμφωνήσαμε και συμφωνεί και το ποτάμι. Και γιατί δεν λέει, συμφωνεί και το Πασόκ. Το ποτάμι πώς συμφωνεί, ποτάμι έμεινε και το Πασόκ εξαφανιστήκε. Έφυγες, επόμενος, δεν το ξέρω. Άρα, για. Ράπα αυτό το μυρωδιά που δηλώνει γιατρός. Έλα, φίλε. Το φερμάρα να εξήδεις και πότε. Σιγά την ΑΕΚ τώρα. Έλα φίλε. Σιγά την ΑΕΚ. Ποιος λέει σιγά την ΑΕΚ. Εγώ μιλάω. Ναι, εσύ μιλάς. Ναι. Εσύ μιλάς. Εγώ μιλάω. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα. Λοιπόν. Καταρχήν ήθελα να πω το εξής. ΑΕΚ είμαι από Νάουσα. Παναγιώτη με λένε. Ναι. Σας ακούω συνέχεια παιδιά. Έτσι σας ακούω συνέχεια. Σας απολαμβάνω. Αλλά ήθελα να πω το εξής. Δεν ξέρω δηλαδή. Κάπου με φαίνεται ότι η γραφικότητα
έχει και κάποιο όριο. Συνέχιση. Για αυτό λέω αυτό. Ναι. Γιατί το λέω εγώ. Λοιπόν, ξεκινήσαμε του Σταυρού, Σεπτέμβριος μήνας. Συνεχίσαμε του Αγίου Σάβα, της Αγίας Εκατερίνης, του Αγίου Νικολάου. Τώρα μπαίνουμε στα Κάλαντα, πάμε για τα Κάλαντα, θα πούμε καλά Χριστούγεννα και περιμένω από σένα φίλε μου Ραπτόπουλε και τους υπόλοιπους εκεί στο σταθμό σας να δω πότε θα ξεφουσκώσει αυτή η ΑΕΚ. Περιμένω δηλαδή με μεγάλη ανυπομονησία πότε θα ξεφουσκώσει αυτή η ΑΕΚ. Άκου λίγο να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου. Είναι νωρίς ακόμα. Είπες για τραυματισμούς, βουντού, λιποθύμησαν πέντε δικοί μου, είπα φανφούιτ. Μείναν έξω. Σκάσα τα λάστιχα φούιτ. Και εγώ ρωτάω το εξής. Τώρα στον ΠΑΟΚ έπαθε φούιτ το Βιερίνια. Έπαθε φούιτ ο άλλος. Ο Κάμπος. Το παλικάρι. Ο Καντουρί. Και εγώ σου λέω το εξής. Παθαίνει φούιτ το δεξί μπακ το κανό, ο Μάτος. Μπορεί. Που είναι παιχτούρα. Μπορεί. Πώς θα πορευτεί η ομάδα. Με τα λεφτά της. Με τα λεφτά της. Είσαι πολύ ωραίος, συμφωνώ. Θέλω να πω και το εξής. Η εμπάθεια και η αλαζονία. Η εμπάθεια και η αλαζονία είναι μεγάλο μειονέκτημα για τον άνθρωπο. Φίλε, εσύ εκεί πέρα το πελατολόγιο σου, εντάξει, το σέβομαι, το καταλαβαίνω, είναι όλοι πάω. Αλλά το παραμύθι πια αυτό πρέπει να σταματήσει, ρε φίλε, δηλαδή. Θα πρέπει να με ευγνωμονείτε οι αεξίδες. Ναι. Γιατί λέγοντας τις ανοησίες που λες εσύ τώρα. Τι, πώς, συγγνώμη, δεν σ' άκουσα. Οι ανοησίες που λες εσύ τώρα. Ναι, ναι. Αν τις ακούει ο Μελισανίδης, τρίβει τα χέρια του. Και λέει αυτοί οι λακαμάδες οι αεξίδες, μια χαρά είναι. Όταν λοιπόν βγαίνει ο Ραπτόπουλος και το λέει, σταμάτα λίγο ρε να ουσιαστά.